Δεν ακούγομαι όμως. Δεν ακούγομαι. Αν δεν κατεβάσεις και το. Αν δεν κατεβάσεις και το. Ναι. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα έχουμε. Όχι. Την άλλη εβδομάδα είναι ο καλός μήνας. Προβλέπεται από τα ηχητικά, προβλέπεται εκπομπή εντάσεως. Αχώ είναι τα πράγματα δύσκολα. Εντάξει, εγώ από την πλευρά μου πάντα. Κι εγώ πάντα ήρεμος είμαι, εκτός αν είναι προκλητών. Δεν θα έλεγα ήρεμος. Τι. Πάντα πιστεύω ότι περιγράφω τα γεγονότα όπως τα βλέπω. Α, καλά, και εγώ αλλά και όλος ο κόσμος. Πάντα, πάντα ο καθένας την προσωπική του άποψη λέει. Έτσι. Ναι, παιδί μου, την προσωπική μας άποψη. Λίγο, λίγο τάσο, λίγο δώσε μου τέτοιο ηχείο εδώ στο αυτί. Δώσε λίγο. Μόνο ηχείο θες στο αυτί. Ναι, δώσε. Τι να θέλω στο αυτί, άλλο καμιά παντονέτα. Εδώ. Όχι, δώσε, 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 δώσε. Εδώ είσαι. Εντάξει. Είσαι καλός. Είσαι καλός τώρα για να ακούω και την φωνή μου. Ωραία. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπει ο κόσμος. Εγώ τουλάχιστον. Εντάξει. Εγώ προσωπικά προσπαθώ και πάντα εγώ. Αυτό να λέω εκτός από τις περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε και την καζουρίτσα. Γιατί αυτή η εκπομπή εντάξει. Δεν είναι από δημοσιογραφική. Δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Είμαστε ραδιοφωνική παραγωγή, παύλα οπαδοί, οι περισσότεροι που μας γνωρίζετε. Λοιπόν, ράδιο Μαρμίτα και σήμερα, αρχή της εβδομάδας, καλή εβδομάδα σε όλους σας. Όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 9 με 11, εδώ θα μας βρίσκεται η συντροφιά. Τάσος Τρέγιας Ιατρόπουλος, Ζάχος Ντρούλιν Γρηγοριάδης απέναντί μου. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε εδώ να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε, να συζητήσουμε, να αντιπαρατεθούμε. Πάντα με την δική σας γνώμη, με τις δικές σας τηλεφωνικές γραμμές, με τη δική σας τοποθέτηση, με τα δικά σας μηνύματα εδώ, γιατί εσείς είστε οι κύριοι συντελεστές της εκπομπής. Να πω πάνω σε αυτό που είπες, ότι και πέντε άνθρωποι που μας μάθαν, ας πούμε, λόγω αυτής της δραστηριότητάς μας στα media, ας το πούμε τέλος πάντων, κάπως έτσι, μας έμαθαν για αυτόν τον λόγο, έτσι. Γιατί νομίζω ότι πάντα είχαμε τους θάρρους της άποψης και ότι λέμε αυτά που βλέπουμε. Ο καθένας. Και προσπαθούμε να είμαστε όσο περισσότερο αντικειμενικοί μπορούμε, ο καθένας από τη δική του πλευρά. Έτσι. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα διαδικαστικά. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Όπως κάθε Δευτέρα, θα ζητήσουμε λίγο την κατανόησή σας. Να πούμε, υπήρχε και το ντέρμπι. Πάω Ολυμπιακός, έτσι. Σιχαμά. Ασύχαμα. Ναι, όντως. Σιχαμένε. Όπου σίγουρα ο Τάσος θα θέλει να πει πράγματα. Έχω κι εγώ κάποια 2-3 πράγματα. Έχουμε για να πάρα πω. Πολλά να ναι, πούμε ναι. σήμερα. Και φυσικά και για το παιχνίδι της Λαμίας με τον Άρη και για τον μπάσκετ. Εγώ έχω ένα-2 πράγματα έχει για να πω. Πάρα πολλά. Πολύ. Οπότε θα μας δώσετε λίγο περισσότερο χρόνο. Πάρα πολλά θέματα. Όπως καταλαβαίνετε. Εντάξει. Πιστεύω 10-10 και θα ανοίξουμε τις γραμμές. Τα λοιπόν. οποία έχουμε να αναλύσουμε. Να πούμε επί της ευκαιρίας κάτι το οποίο δεν αφορά τα αθλητικά, τον ΠΑΟ και τον Άρη κτλ. Σιγά σιγά αυτός ο ιός από την Κίνα, ο κοροναϊός, θα χτυπήσει και την πόρτα της Ελλάδος, να ξέρετε. Mm-hmm. Είναι θέμα χρόνου πιστεύω, μακάρι να μην γίνει ποτέ. Δεδομένο είναι ότι θα γίνει αυτό. Στην Ιταλία γίνεται ένας χαμός. 5 νεκροί νομίζω ήδη. Παραπάνω. 7 ή 8 είναι. Πάρα πολλά τα κρούσματα, διπλασιάστηκαν σε μία ημέρα. Νομίζω ότι ο καθένας μας, έτσι δύο κουβέντες θα πω, θα πρέπει να φροντίζει την ατομική υγιεινή του. Τα χέρια, ειδικά έτσι. Τα χέρια, παιδιά, καλό πλύσιμο τουλάχιστον για 20 δευτερόλεπτα κρατάμε τη σαπουνάδα ή το αντισηπτικό που τα βάζουμε. Όλοι με ένα ντετόλ στο χέρι μου. Για να σκοτωθούν τα μικρόβια. Όποιος βύχει, φτερνίζεται, έχει καταρροή κτλ. Καλό θα είναι να μένει σπίτι του, να προσέχει και τους γύρω του. Έτσι, με ένα χαρτομάντιλο ή μια μάσκα και να πηγαίνει άμεσα στο γιατρό ή στα εξειδικευμένα νοσοκομεία. Ζάχο, είναι σημαντικό και καλά πρέπει να καλά το κάνεις. Απλά λέω ότι άμα γίνει πανδημία, δεν την γλιτώνουμε. Κοίταξε λίγο. Αν δεν περιοριστεί αυτό. Την πανδημία θα τη φέρουμε εμείς. Δηλαδή, άμα είμαστε βόδια και εγώ βήχω τώρα σαν μοσχάρι και εσύ δεν νιώθεις και έρχεσαι απέναντί μου. Εντάξει. Ναι, ρε φίλε, θες να μπεις στο λεωφορείο. Εγώ μπήκα σήμερα στο λεωφορείο. Μάσκα. Θα βάλεις μάσκα. Τι μάσκα, δεν σε γλιτώνει μάσκα, φίλε. Μέχρι να σε γλιτώνει, σε βοηθάει όμως. Και ειδικά τώρα έτσι όπως έγινε ο Άσ. Που πρόσεξε, δώσε μου γιατί παίζει ρόλο. Και όπως λέμε, όλα τα θέματα. Ήρθε ρε φίλε, σήμερα ήθελα να πάρω το τέτοιο της Πηλέας, το 11. Ναι. Και το από το. Εγώ είμαι πίσω από το σταθμό, μένω έτσι. Λοιπόν, ναι. Ήρθε το. Πρόσεξε, ήρθε, δηλαδή. Ξεφόρτωσε. Δηλαδή, η στάση τελευταία ήταν γεμάτο. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Δηλαδή, συνήθως ο κόσμος διαμένει. Όταν έρχεται να είναι 5, 10, 15 από το πόλι. Ήταν γεμάτο, παστωμένο ένας πάνω στον άλλο.
Φυσικά, όταν έχει ένα λεωφορείο την ώρα. Ένα μέσο υπάρχει, μεταφορικό στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει άλλο. Στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να σου πω όμω, άμα πρέπει να μπει όμω σε ΟΑΣ. Μ' αρέσει που ο Τσίπρας έκανε γένεια και το μετρό. Άσε το. Έβγαλε και τα εκδοτήρια σε πάνω. Πώς έβγαλαν το πάνω στην τέσσερα χθε για το μαριράκι και τα λοιπά. Θα τα πούμε όλα, θα τα σχολιάσουμε. Τέτοιο πανόγερε, φίλε, και έκανε εκδοτήρια στο μετρό. Δηλαδή, τι άλλο. Τώρα βγαίνουν οι άλλοι και φωτογραφία. Το 2023 ήταν το μετρό. Άλλο σου λέω. Όταν α τον κορονοϊό, όπω τον κορονοϊό. Την απλή γρήπη να πω. Όταν είσαι τώρα παστομένο ένα δίπλα στον άλλο στον ΟΑΣ μέσα στα λεωφορεία. Μια πλήγρη πουλά, αν είναι ένα δεν μπορεί να κάνει όπως είπες εσύ, τελείως. Κοίταξε, ούτε και πρόσεξε λόγω του κρύου, δεν ανοίγουν και παράθυρα, έτσι. Την έβαψε όλο το λεωφορείο. Θα νοσήσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχει τα ίδια συμπτώματα αυτός ο ιός με την απλή γρήπη. Αφού είναι γρήπη. Δηλαδή ρε, καταρροή. Μα είναι γρήπη ο κορονοϊός. Πονόλαιμο, βήχα και ό,τι σύμπτωμα έχει γρήπη. Γρήπη είναι. Απλά μπορεί να τον έχει τον ιό μέσα σου και να εκδηλωθεί μετά από 17-24 ημέρες. Ναι, με τα πρώτα συμπτώματα είπαμε τουλάχιστον έτσι. Βέβαια, για να μην φέρουμε και πανικό στον κόσμο, αυτός ο ιός χτυπάει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Πιο πολύ τις ευπάθειες μεγάλους, εντάξει. Που έχουν ευπάθεια στην υγεία τους, βεβαρημένο ας πούμε ιστορικό. Τους ηλικιωμένους. Αυτούς μπορεί να τους φέρει πρόβλημα μεγάλο μέχρι και θάνατο. Πρέπει να προσέχουμε. Βέβαια η θνησιμότητα λέει είναι 1%. Εντάξει. Αλλά θέλει προσοχή τεράστια, παιδιά. Ο καθένας να φροντίζει λίγο την ατομική υγιεινή του. Βέβαια κάποιο επίσημο κρούσμα εδώ στην Ελλάδα δεν ακόμα δεν αναφέρθηκε. Αλλά ούτε να έχουμε. Αλλά χτύπα ξύλο. Γιατί βλέπω ότι. Όταν είναι στην Ιταλία θα έρθει και εδώ. Βλέπω ότι μετά από. Από καταγγελίες που κάνανε στο αεροδρόμιο. Ναι, το διάβασα και εγώ αυτό. Δεν ξέρω είναι, άμα είναι πραγματικότητα όμως. Δεν κάνουν ούτε θερμομέτρηση. Το θεωρώ λίγο. Ούτε θερμομέτρηση από αυτούς που έρχονται από Βόρειο Ιταλία κτλ. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα να έχεις μια θερμική κάμερα και να το βλέπεις τον άλλον έχει πυρετό και να τον παραπέμψεις εκεί που πρέπει. Δηλαδή, κάποια μέτρα ασφαλείας πρέπει να πάρει και η χώρα μας, έτσι. Μην είναι φυσικά. Ναι, τους εξετάζουν, λέει, στην Ιταλία. Του εξετάζουν στην Κυριακή. Η Μπαρτσελόνα πάει στην Νάπολη ή Νάπολη στην Μπαρτσελόνα που έχει το Champions League και θα εξετάσουν του παίκτε. Τίποτα, ρε. Δεν ξέρω ποιο. Νομίζω Νάπολη, Μπαρτσελόνα είναι. Πώ το λένε αυτό το μόδιστρο. Εξετάσουν. Το μόδιστρο. Βερσάτζε, πώ το λένε. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πώ το λένε. Μπούτσι, Βερσάτζε, πώ το λένε. Δεν ξέρω. Τι είπα. Τίποτα. Χωρί κόσμο έγινε η επίδειξη μόδα. Ναι. Αναβλήθηκε το καρναβάλι τη Βενετία. Φύλλα και τα ρούχα σου λένε να είσαι τα μισά. Στο Μιλάνο δεν ξέρω αν θα γίνουν ποδοσφαιρικοί αγώνε κτλ. Αφού αναβλήθηκαν χθε οι περισσότεροι. Μόνο η Λάτσιο έπαιξε. Οπότε, πίσω. Παιδιά, καταλαβαίνετε ότι για να μην τα δούμε καλά και αυτά κάνουν, εδώ καλά στην Ελλάδα, πρέπει να προσέχουμε όλοι την ατομική μα υγιεινή. Δηλαδή, πλήσιμο των χεριών ανατακτά χρονικά διαστήματα και αποφεύγουμε να είμαστε κοντά σε ανθρώπου που βήχουν, που έχουν συνάχοι, που κάνουν αυσού κτλ. Και φυσικά, αν εμεί έχουμε μία γρεπούλα. Είμαστε λίγο κρυωμένοι και τα λοιπά. Φροντίζουμε να μην μεταδώσουμε τη γρήπη στους άλλους. Μένουμε σπίτι μας και πάμε στο γιατρό. Ένα προβοκατόρικο μήνυμα, ναι. Λέει ο Ηλίας, ο φίλος, λέει: ο Τάσος λέει έχασε ο ΠΑΟΚ και σήμερα μιλάει για κορονοϊό. Φίλε, νομίζω ότι είναι πολύ πιο σημαντικό αυτό που σου λέω. Ποιος είναι σε βλάξ και δεν το καταλαβαίνεις. Από το ότι έχασε ο ΠΑΟΚ. Για το ότι θα μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ. Θα μιλήσουμε, δεν γίνεται να μην μιλήσουμε. Θα περιμένεις να ακούσεις. Άλλωστε, είπαμε ότι σήμερα έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Αλλά είπαμε, λίγο πιστεύω ότι επειδή χτυπάει την πόρτα μας σιγά-σιγά ο ιός. Καλά κάναμε. Ότι καλά αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι είναι πολύ σημαντικό. Και πέντε λεπτά θα αφιερώσουμε και εκεί. Δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό και καλό θα κάνεις και εσύ, αν έχεις κάποιο λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, να το αναρτήσεις. Τα μέτρα που πρέπει να προβληθούν από όλους μας ατομικά για να την γλιτώσουμε. Λοιπόν, κατάλαβες. Πάμε γιατί λίγο. Να σου πω κάτι και ολοκληρώνω με αυτό. Για να ξεκαβλώσεις κιόλας, να σε πούμε για τον ΠΑΟΚ, να μην αγουστάρεις. Γιατί για τη δική σου ομάδα προφανώς δεν μπορεί να χάρεις. Μάλλον χαίρεσαι με τις ίδιες του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Λοιπόν. Τι Ηλία, τι έπαθε, Ζωή. Ναι, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε στα. Πάμε στα διαδικαστικά άστρα. Λοιπόν, okay. Ξεκινάω με πορκή το εγώ, πει και εσύ τα δικά σου εκεί πέρα. Και να ξεκινήσουμε. Ναι, παίρνετε τηλέφωνα τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, ρε παιδιά, ρε παιδιά. Όχι, Δευτέρα. Γραμμές μετά τις 10. Μετά τις 9.30 10 παρά. Όχι, 10 παρά, 10 και. 10 και. Όχι, 10 και. Άμα έχει τελειώσει νωρίτερα, εντάξει. 10 παρά, εντάξει. Και 10 μπορεί και νωρίτερα να τελειώσουν. Πάμε. Πορκή το ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σκοτόπουλο, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νόστιμιες σας περιμένουν. Στο ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λακταριστές προσφορές καθημερινά. Ένα special burger, μια κοκακόλα μόνο με 4 ευρώ. Δύο special burgers και μία τσίκη και μία κοκακόλα μόνο με 5,90. Και το μενού των δύο ατόμων που αποτελείται από δύο μπέρκερ, μία πατάτες, μία σαλάτα, μία κοκακόλα 500 ml μόνο με 10 ευρώ όλα αυτά. Πού τα βρίσκουμε? Όλα αυτά τα καλούδια. Καραουλή και Δημητρίου 52 πρώην διοικητήριο και delivery στο 2310 520555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play
Και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, σας περιμένει εκτός 10%. Κοντά μας είναι και η Mazda Μανατίδης, εξειδικευμένο συνεργείο Mazda, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Σέρβις, ηλεκτρονικός έλεγχος, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Μανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το Mastorato, είναι ο Ιωάννης Μανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης στο Mazda είναι ένα στην πόλη και είναι στην οδό Παπάφη 205. Τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2310-924-931. Καλησπέριζουμε και το πρατήριο εγώ καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης Τεκλικίδη Ισακ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Για εσάς που θέλετε πετρέλαιο θέρμανσης, τηλεφωνείτε στο 2310-611-256. Σημειώστε το τηλέφωνο, γιατί πρόκειται να σας φέρουν και ποιοτικό καύσιμο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς και σε χρόνο ρεκόρ. 2310-611-256. Άλλωστε, η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση από τον Τεχνικίδη Ισακ, πρατήριο εγώ καυσίμων και δυναμός πετρελαίου θέρμανσης Ανδρέα Παπανδρέου, 225 στη Νεάπολη, δίπλα του Γεφυράκη, το Μετέωρο. Και τέλος, το στέκι του Κωστή είναι κοντά μας άλλο ένα βράδυ. Φοβερό, μοναδικό ψητοπολείο με σούβλες και σχάρες. Τα πάντα όλα, παιδιά, στα Κάρβουνα, υπέροχες σούβλες να καραγουστάρετε. Κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, πανσέτα σούβλα, σκότσι σούβλα, το αφήνει κάτω και λιώνει πραγματικά, ανοίγει μοναχό του. Ολόκληρο κοτόπουλο σούβλα στα Κάρβουνα και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί το μυαλουδάκι σου για να απολαύσει το στέκι του Κωστή. Ανδρέα Παπανδρέου, 113 διεύθυνση. Μπορείτε να πάτε και από εκεί να απολαύσετε τη ρετσινάρα σα με τα μοναδικά προϊόντα. Delivery τηλέφωνο 2310-620-727. Σημειώστε το τηλέφωνο και πάρτε από αύριο, γιατί σήμερα έχουν ρεπό τα παιδιά. 2310-620-727 να απολαύσετε τις μοναδικές γεύσεις από το στέκι του Κωστή. Οι υπόλοιποι καλοί φίλοι υποστηρίχτες. Λοιπόν, πιο μετά θα ξεκινήσω λίγο εγώ, Τάσο, να πω δύο πραγματάκια. Ξεκίνα, εδώ, πάρα πολύ. Ναι. Μετά θα πεις για ΠΑΟΚ και μετά θα κάνω εγώ για σχόλιο και θα συζητήσουμε για το ματσου ΠΑΟΚ. Έτσι, γιατί έτσι γίνεται. Ναι, το τσίπησες το χινάρι από τη Λαμία. Ναι, ναι, το και να έχανα το ίδιο πράγμα ήτανε. Ναι. Άλλο μία ήττα, άλλο το χ. Το ίδιο πράγμα ήταν. Λοιπόν, να ξεκινήσω εγώ πρώτα από το μάτς της. Το ίδιο πράγμα είναι όσον αφορά την εξάδα. Ναι, την εξάδα. Είτε έχανα, εφόσον είπαμε δεν κέρδισε η Τρίπολη. Εφόσον δεν κέρδισε η Τρίπολη, ο Άρης και 0 πόντους να έχει. Ελείψη έκτου, ο Άρης παίρνει την έκτη θέση. Εγώ αυτό το πέμπτη. Την πέμπτη θέση, ελείψη έκτου και πέμπτη. Καλά, και εσύ με εμένα έναν αντίπαλο έχει παίξει για το πρωτάθλημα. Δύο πάτε για το πρωτάθλημα. Δεν έχει κανένα τρελό συναγωνισμό. Μην τρελαθούμε. Λοιπόν. Εντάξει, ο συνήθω στην Ελλάδα δύο πάνε για το πρωτάθλημα. Δεν πάνε δύο για το πρωτάθλημα. Πιο παλιά πήγαν 4-5. Ποιοι δηλαδή. Το προεπαγγελματικό πρωτάθλημα. Με πότε, το 92, το 95, το 97. Το 80. Ναι. Και μετά εκείνες τις χρονιές, προ Champions League, να σου πω, προ Champions League, υπήρχε συναγωνισμός. Και αν το είπα και άλλη φορά, αν δεις τα αποτελέσματα εκείνης της χρονιάς, παραδείγματος χάρη, του Ολυμπιακού ας πούμε, ή του Παναθηναϊκού, θα πεις αποκλείεται να έχουν γίνει αυτά τα αποτελέσματα. Δηλαδή έβλεπες Πιερικός Ολυμπιακός 1-0. Έβλεπες Ολυμπιακός Καστοριά 1-1. Δεν είναι ψέματα. Πάψε είναι αλήθεια. Και σταμάτα να μένεις στο παρελθόν. Όχι, δεν μένω καθόλου στο παρελθόν. Κοίτα. Σου λέω ότι υπήρχε συναγωνισμός τότε προ Champions League. Κοίτα μπροστά. Προ Champions League. Κοίτα μπροστά. Το Champions League, λόγω των χρημάτων που έφερε, έκανε και τις παράγκες και αυτά που ζούμε πάψε, τώρα. Πάψε λοιπόν να ζεις στο παρελθόν. Δεν ζω. Περιγράφω μια πραγματικότητα. Το 1980 και εσύ έκανες ακόμα BMX και είχες κατσαρομάλης. Μα παιδιά, αυτά δεν είναι ψέματα που λέω. Δεν το διεκδίκησαν πέντε ομάδες σε αυτό το πρωτάθλημα. Άντε πάλι. Τέσσερις αγωνιστές πριν τελειώσει, πέντε ομάδες το διεκδίκησαν. Πες μου άλλη χρονιά που διεκδίκησαν. Και όλες εκεί μπορεί να μην ήταν πέντε, ήταν τέσσερις. Τα τελευταία χρόνια. Ναι. Αυτό σου πιστεύω, περιγράφω μια τελευταία 20 ετία. Μπορεί και παραπάνω. Από τότε που είναι οι ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα. Νομίζω. Ναι, δύο μέτρες. Περισσότερες δεν νομίζω. Δύο, ναι, μα αυτό το λέω. Λοιπόν, να κοιτάς το παρελθόν. Δεν κοιτάω το παρελθόν. Περιγράφω πραγματικότητα. Σου λέω προ Champions League, πριν έρθει το Champions League με τα χρήματα και την ανάγκη στην Ελλάδα. Μιλάς τώρα για πριν 40 χρόνια. Ποια πραγματικότητα μιλάς. Το Champions League 40 χρόνια έχει. Για το 1980 μας είπες. Αυτό σου λέω. Τότε σου λέω προ Champions League υπήρχε αυτό το πράγμα. Okay. Δεν υπήρχε. Έτσι. Δεν πηγαίναν, ας πούμε, περισσότερες από δύο ομάδες για πρωτάθλημα. Ναι. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσω εγώ πρώτα με το ποδοσφαιρικό Άρη. Ο οποίος ήταν πραγματισμένο σήμερα. Δεν σε καθόλου. Όχι, ίσα πέρασα και πολύ ωραία και Παρασκευή και Σάββατο. Ειδικά Σάββατο. Σκόραρες. Δύο γκολ έβαλε ο Άρης. Εσύ δεν σκόραρες. Εγώ σκόρα. Εντάξει, σκόρα. Ανάλογος πώς το βλέπεις.
πέρασε ωραία, αλλά άρα σκόραρα. Παιδί μου, έσπρωξες, αυτό λέω. Τι έσπρωξες, ένα φορτηγό που έμεινε εκεί σε μια νυχτή. Έχωσες, τι να κάνω, πώς το πω, έμπαινε. Χωσάδας, ναι, ο Χωσάδας. Ναι. Ναι. Μπήκε ο κόλλιος στο ξύδι. Ναι, κάτι έγινε. Εντάξει, τέλος πάντων. Α, αυτά ντρέπομαι να είναι έρεμος, θα είναι έρεμος, παιδιά. Όχι, όχι, καθόλου, μια χαρά δεν είμαι. Μια χαρά είμαι, είμαι σε καλή διάθεση. Καλά, είσαι. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε πετρώσει. Να σε πω, πρεζό. Πρεζό με ρούχα, λες τέτοια πράγματα, κοκκινίζω, δεν βλέπει ο κόσμος. Εντάξει. Σιγά μου. Δεν μπορώ να λέω τέτοια, εντάξει. Σύχαμα. Ναι, να βρεις εκείνο που λέει πότε τον κουδούνισες πρώτη φορά, πώς το είπε. Εμένα μ' άρεσε, το βρήκα εφιέστατο και μπράβο μου που το είπα. Ωραία. Αυτός δεν κατάλαβα ποιος είναι, αλλά τέλος πάντων. Κάποιος το οποίο θα είναι από κάποια ελληνική ταινία τάκα. Λοιπόν, λέω ότι περιγράφαμε μια πραγματικότητα ότι ο Άρης και με 0 βαθμούς θα έβγαινε στην εξάδα τουλάχιστον, έτσι. Και κατά επέκταση στο Europa Link. Μια που ο Παναθηναϊκός έχει την τιμωρία και που τον ακολουθεί. Θεωρούσα ότι η Τρίπολη δεν μπορούσε να κάνει 2-2 με τους δύο αντιπάλους που έχει. Άρα θεωρούσα λίγο πολύ αδιάφορο το παιχνίδι. Όσον αφορά πάντα το στόχο. Πάντα υπάρχει ένας στόχος και πάντα πρέπει αυτός ο στόχος που είναι και το μίνιμουμ να τον επιτυχάνει η ομάδα. Λοιπόν, ο Άρης βέβαια, αν το πάρουμε καθαρά γονιστικά, μπορεί να ήταν ένα από τα χειρότερα παιχνίδια του, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Μπορεί να ήταν και το χειρότερο του πρώτο ημίχρονο. Όχι ότι στο δεύτερο ημίχρονο έκανε τίποτα ιδιαίτερο. Απλά. Σε δύο, πιστεύω, έτσι ένα τέταρτο, δύο ποιοτικές προσπάθειες της ομάδας. Έφεραν τα δύο γκολ και μάλιστα τσακ πατιούτ. Από εκεί και πέρα, προφανώς λέω εγώ, πληροφορήθηκαν για το τελικό αποτέλεσμα. Ήταν μισή ώρα νωρίτερα το μάτσο Παναθηναϊκού. Ότι η Έλξ, θέλω να πιστεύω ότι το πληροφορήθηκαν. Γιατί εγώ, άμα ήμουν ο προπονητής, εφόσον τελείωσε το παιχνίδι 1-1 και ήμουν ήδη στην εξάδα. Εγώ από το επόμενο λεπτό θα άλλαζα κάποιους παίκτες. Και επειδή άκουγα και την εκπομπή εδώ πέρα και του Νίκου του Παπαδόπουλου και του Χρήστατου Τσαλτίδη που μιλά συνέχεια για κούραση. Ρε παιδιά, και ότι δεν είναι κουρασμένη η ομάδα. Ρε παιδιά, δηλαδή για το Θεό. Άντε, δεν είναι κουρασμένοι και μπορούν να παίξουν 15 παιχνίδια. Συνεχόμενα, σε δύο μέρες μπορούν να παίξουν 15. Βγάζουμε την κούραση. Τραυματισμοί δεν υπάρχουν. Παιδιά, γραμμές μετά τις 10 παρά. Ναι. Τραυματισμοί δεν υπάρχουν. Κόκκινες κάρτες δεν υπάρχουν. Για το Θεό, ρε, λέμε δύο απλά πράγματα. Άντε, από την κούραση το βγάζουμε. Δεν υπάρχει κούραση, ρε. Είναι οι, ξέρω εγώ, οι Σούπερμαν όλοι, οι Iron Man. Τραυματισμοί δεν υπάρχουν, ρε, άνθρωποι. Κόκκινες κάρτες δεν υπάρχουν. Θα με τρελάνετε. Δηλαδή, τώρα με το επόμενο μάτς, να τους βάλουμε πάλι όλους. Αν τραυματιστεί μετά από τρεις μέρες που έχουμε τον ημιτελικό, τι θα λέτε. Θα λέτε τίποτα ή θα κλαίτε. Που δεν έχουμε και εφασιζόμαστε σε 11, 12, 13 maximum. Τουλάχιστον δείχνει αυτό ο προπονητής, ότι σε αυτούς εμπιστεύεται. Δηλαδή να τους βάλουμε πάλι όλους, έτσι. Λοιπόν, Γερμανέ, αν δεν δω εγώ την Κυριακή να παίζουν όλοι, να τους πιάσω έναν-ένα, Σούντγκρεν, μπα, θα έλεγα μπα και Παρίσι τώρα, μπα, τόσο, ποιοι είναι άλλοι, 6-7 τέλος πάντων, είναι αυτοί που ήταν όλοι στον πάγκο, όλη την Κυριακή, έτσι. Το παίξουμε διπλό την Κυριακή, ό,τι θέλω, ατρόμητος. Πιθανό, τριπλή. Ναι. Διατρόμητος έχει ενδιαφέρον για να βγει. Δεν νομίζω. Ναι, έχει. Βαθμολογικά. Δεν έχει. Μαθηματικά, όχι βαθμολογικά. Μαθηματικά έχει. Ουσιαστικά δεν έχει. Πώς δεν έχει. Έχει. Ο τρόμητος σου, ο Όφη που παίζει. Ο Όφη παίζει στην έδρα με τη Λαμία. Ναι. Όφη Λαμία και. Ναι, δεν ξέρω στο χι τι γίνεται. Στο χι τι γίνεται, βέβαια. Έτσι. Δηλαδή, αν φέρει. Ο τρόμητος που έπαιξε για την Λαμία. Ο Άρης αδιάφορος δεν είναι. Ο Άρης αδιάφορος. Να το παίξουμε διπλό. Τριπλή είναι. Όλα τα μάτια. Και βασικοί να παίξουν τριπλή είναι. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν τουλάχιστον 7 αλλαγές, λέω εγώ. Αυτά το ότι ο Άρης παίζει για την νίκη, εντάξει, φυσικά παίζει για την νίκη. Στο κάτω-κάτω αναπληρωματική είναι να παίξουν για να κερδίσουν. Εμείς δεν είπαμε να μην κερδίσουν. Φυσικά να παίξουν για να κερδίσουν. Μετά από τρεις μέρες είναι ο πρώτος ημιτελικός. Ένας θεσμός που είναι, πιστεύω, όλη η ζωή αυτή τη στιγμή του ποδοσφαιρικού Άρη. Επαναλαμβάνω, εγώ θα φτάσω και στο σημείο να πω ότι θα εκπλήξω και τον κύριο Τρέγια εδώ πέρα. Ότι. Αν, λέω ρε παιδί μου, ουσιαστικά τα μάτς του τον play-off για τον Άρη είναι τα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, έτσι. Νομίζω δεν μπορεί να κάνει τίποτα ιδιαίτερο. Ακόμη αν φτάσει να είναι το παιχνίδι, ρε παιδί μου, και γίνει κλήρωση. Δεν ξέρω και πότε γίνεται βασικά η κλήρωση στον play-off, δεν ξέρω και κανένα play-off, συγγνώμη. Λοιπόν, και είναι λίγο πριν το μάτς με τον δεύτερο ημιτελικό, εγώ και στο μάτς με τον ΠΑΟΚ θα πω να γίνει rotation, όσο και αν σας εκπλήσει αυτό, γιατί πιστεύω. Βέβαια, μετά το σχολιάσαμε ότι λίγο πολύ το πρωτάθλημα έχει κρυθεί, λέω εγώ. Άρα, ούτε τα μας με τον ΠΑΟΚ. Καθαρά λόγω γοήτρου είναι. Άρα, ο στόχος είναι τα δύο μάτς πρώτιστα του ημιτελικού. Το πρώτο είναι σε 10 μέρες από σήμερα, έτσι σε 9 μέρες. Την Κυριακή θεωρώ ότι
Μάλιστα το είπε και στις δηλώσεις. Θα πριτανεύσει επιτέλους η λογική, θα πριτανεύσει και θα παίξουν όλοι οι αναπληρωματικοί. Όλοι. Αν θέλετε, προλαβαίνετε, μου βγάλετε δελτίο που δεν προλαβαίνετε, παίζω κι εγώ. Για να δω πώς είναι και μέσα από το γήπεδο. Και σε πληροφόρηση δεν θα είμαι, από μερικούς θα είμαι και καλύτερος. Έτσι, fit είμαι. Μπορεί να είμαι 50, αλλά είμαι fit. Ένα δεκαλεπτάκι το βγάζω άνετα. Λοιπόν, άρα όλο το μυαλό θέλοντας και μήνες στον ημιτελικό με την ΑΕΚ. Εγώ την ΑΕΚ δεν τη φοβάμαι, να σας πω την αλήθεια. 3-0 κερδίζει κάτι τελειωμένους, κάτι που έρχονται με τα δεύτερα, εντάξει. Αν είναι και μπορεί να βάλει 3-0, εδώ είναι ο ημιτελικός σε 10 μέρες, θα τα ξαναπούμε βέβαια μέχρι εκεί. Αυτά για το ποδόσφαιρο. Θέλω να πω και δύο πραγματάκια για το μπάσκετ. Γιατί πριν τη διακοπή μιλούσαμε και λέγαμε ότι εντάξει, έχουμε ένα μήνα καιρό μπροστά μας. Όλα καλά, όλα ωραία, θα γίνουν οι αλλαγές. Θα κάνουν, θα ράνουν. Νομίζω ότι το Σάββατο παίζουμε μας με τον Κολοσσό, έτσι. Ένα μάτς που τις λίγες ή περισσότερες ή λιγότερες ελπίδες που έχουμε μπορεί να τις αυξήσει, μπορεί να τις κάνει σχεδόν μηδέν, έτσι. Καμία αλλαγή δεν έχουμε δει. Προς Θεού, δεν ρίχνω ευθύνη στη Διοικούσα Επιτροπή. Τη μόνη ευθύνη που ρίχνω είναι που δεν ενημερώνει τον κόσμο. Αυτή την ευθύνη ρίχνω. Συν την άλλη που εγώ, σαν γραφικός, θα τη λέω συνέχεια, που δεν ξέρω αν ακόμη τα οικονομικά στοιχεία από την ΚΑΕ τα έχει ζητήσει. Και από αυτό περιμένω μάλιστα από τον κύριο, από τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη, που είναι και αντιπρόεδρος της ΚΑΕ αυτή τη στιγμή, της Διοικούς Επιτροπής, περιμένω πραγματάκια. Δεν βλέπω. Προφανώς, εντάξει, προτεραιότητα είναι το αγωνιστικό. Αλλά πρέπει να γίνει και αυτό. Για να ξέρουμε τι μας γινόταν όλο αυτό το καιρό. Και να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη που βλέπω ότι επαναλαμβάνονται, έτσι. Στον Άρη γίνεται συνέχεια αυτό. Και λέω ότι δεν έχουν γίνει αλλαγές, δεν βλέπω καμιά αλλαγή. Μάλιστα, όχι αλλαγή, αφαίρεση μπορούσε να γινόταν. Βλέπω σήμερα, λέει, προπονήθηκε ο Μπράουν. Τέλος πάντων, ελπίζω οι υποσχέσεις που έχετε πάρει ή το άλλο σενάριο που έχετε στο μυαλό σας να ευοδοθεί. Αυτό ελπίζω. Εντάξει. Γιατί στο τέλος οι ευθύνες θα πέσουνε. Δεν είναι απολογισμός, θα γίνει στο τέλος, τουλάχιστον από μένα. Και θεωρώ ότι είμαι δίκαιος σε αυτά που λέω. Έτσι. Όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης και ο κόσμος μικρούτσικο ως μηδαμινό. Και πάμε προς τα πάνω, προς την πυραμίδα. Εκεί αρχίζουν και ανεβαίνει το ποσοστό ευθύνης σε πιθανή πτώση του Άρη. Και επαναλαμβάνω για να το κλείσω και εδώ πέρα. Τα χρέη του Άρη έχουν ονοματεπώνυμο. Θα το λέω συνέχεια. Ονοματεπώνυμο έχουν, έτσι. Δηλαδή τα που έγιναν. Θα το ξαναπώ, δεν πειράζει. Το 2004 ήταν με 5 εκεί, με την ειδική καθάριση του Βενιζέλου, και ο Άρης και ο ΠΑΟ και κάποιες άλλες ομάδες, ο Πανιώνας, ο Ποδόσφαιρο, ο Ηρακλής, μπήκαν στην ειδική καθάριση και είχαν 0. Προσοχή, πριν 15 χρόνια 0. Και αν βγάλετε τα 5 χρόνια, ίσως και παραπάνω, που είναι πάλι δημιούργησαν χρέη αυτές οι ομάδες, που μιλήσω για τη δικιά μου, μιλάμε δηλαδή 7-8 χρόνια μείναν καθαρές. Έτσι, έχουν ονοματεπώνυμο πότε γίναν τα χρέη αυτά. Μην το ξεχνάτε, Αριανοί, ποια περίοδο έγιναν. Το 10% 8 χρόνο έγινε εκεί, το 20% έγινε εκεί, το 50% έγινε εκεί. Μία δεδομένη χρονική στιγμή έγινε το μεγαλύτερο χρέος στον Άρη. Μην ξεχνιόμαστε, ονοματεπώνυμο έχουν. Αυτά. Κύριε Τρέγια, sorry. Λοιπόν, δεν έχει sorry. Ναι, νομίζω okay. Πολύ σύντομο ήμουνα. Okay. Γιατί καταλαβαίνω ότι δεν σε διάκοψα. Όχι, μερίδα του λέω ότι έχει εσύ. Εγώ όταν τελειώσει, sorry. Ναι. Θέλω να πω και εγώ για μία ερώτηση θέλω μόνο. Α, βέβαια, σου εδώ κάνω. Πέρα μου. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μ' αρέσει. Και θέλω να τοποθετηθεί. Για το πέναλτι που δεν έδωσε επανάληψη υπέρ της Λαμίας, γιατί όπως λέτε ναι, ότι ο Άρης αδικείται. Θα σου πω. Ναι. Νομίζω ότι αν είσαι σωστός, πρέπει να πεις ότι και η Λαμία αδικείται που δεν εκτελέστηκε επανάληψη. Γιατί ο ορισμός. Ναι, λέει ότι πρέπει να πατάει λέει το ένα πόδι. Πρέπει να πατάει τουλάχιστον ένα πόδι στην γραμμή. Εσύ τι λες τώρα, θα σου απαντήσω. Φαίνεται ότι δεν πατάει. Αν μου το δείξει από την πίσω. Δηλαδή, φαίνεται πατάει. Φαίνεται ένα δεν μέτρο πατάει. Έξω. Τι δεν φαίνεται, ένα πατάει. Μέτρο είναι αυτό. Ένα έξω. Μέτρο έξω. Ωραία, εντάξει. Εγώ να πω αυτό που λέω εγώ τώρα. Εντάξει, ναι. Εφόσον εσύ το βλέπει ένα μέτρο, ένα μέτρο. Το ένα πόδι πρέπει να πατάει στη γραμμή. Και τα δύο. Το ένα λέω. Εγώ λέω ότι φαίνεται. Δηλαδή, αν μου πει ότι μόνο από αυτή την κάμερα. Πες άποψη, εγώ θα πω ότι δεν πατάει στη γραμμή. Μάλιστα. Εντάξει. Βέβαια στο Παναθηναϊκό, γιατί έγινε όλη η διαφάση του Παναθηναϊκού στην Τρίπολη, μας το έδειξε από την πίσω κάμερα, δηλαδή πίσω από την εστία. Και το Παναθηναϊκό είναι επανάληψη. Ναι, το έδωσε επανάληψη. Δεν πατούσε. Ναι, λέω ότι στο Παναθηναϊκό μας το δείχνει μια κάμερα πίσω από την εστία. Που φαίνεται ολοκάθαρα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται άλλη λήψη. Αυτή που είδαμε. Είναι ανθρωποφανέστατο, δηλαδή δεν είναι στου πόντου. Εγώ είναι λέω, τουλάχιστον μισό μέτρο έξω. Εντάξει, ωραία. Εγώ λέω το πιο πιθανό. Ένα, εντάξει, okay. Μα και εγώ το ίδιο λέω. Ναι. Μα λέω ότι. Άκουσε με. Σε ένα μάτς που Άρης και να έχανε το στόχο του τον είχε πετύχει, εγώ να σου πω, άμα θες να σου πω ότι αδικήθηκε η Λαμία, αδικήθηκε. Να ξαναγίνει το πέναλτι. Εγώ θέλω την άποψή σου, να δω πώς σκέφτεσαι.
Γιατί είπα, όταν αδικείται ο Άρης, εγώ μα σου είπα, σου είπα το προηγούμενο με το φαίνεται, αν θέλεις να πω την άποψή μου, το πιθανότερο, να μην πω 100%, φαίνεται ότι δεν πατάει. Τι να πω, ότι πατάει. Το πιο πιθανό το είναι ότι δεν το βάζει, ας πούμε. Γιατί με 1% μπορεί 1%. Να κάνει. Άρα 99% λες ότι έπρεπε να το δει επανάληψη. Αν μου το δείξει από πίσω, θα έχω 100% ότι δεν πάτησε. Εντάξει, αυτό ήθελα. Αυτό ήθελα. Τι να πω, δηλαδή να πω κάτι άλλο. Όχι, έφελε, εντάξει. Εγώ, πρόσεξε. Γιατί θα φτάσουμε και εκεί και στις φάσεις του ΠΑΟΚ. Και ήθελα να το πάω, στο πάω από τώρα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν θυμάσαι, στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο πρώτο γύρο, γιατί θα φτάσουμε εκεί πέρα, ο Ολυμπιακός ήταν και μία ακόμη φάση, έτσι. Πέναλτι. Πάλι με τον Μποντέσο. Κέρδισε το πέναλτι τον Μποντέσο, άλλη μία φάση φαίνεται. Που αν το δούμε στο τέτοιο, υπάρχει επαφή, έτσι. Αν θυμάσαι, τι σου είπα. Δεν το θυμάσαι. Τι? Σου είπα ότι υπάρχει επαφή, εκείνη την πρώτη μέρα, τη Δευτέρα, πάλι τις επόμενες μέρες που το σχολίασα. Υπάρχει επαφή, αλλά για μένα δεν είναι πέναλτι. Διότι κάνει ακριβώς, είχε κάνει σαν το Βίντρα στο Χαρλάου με τον Παναθηναϊκό, σαν να το χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα. Δηλαδή το too much. Επαφή υπάρχει. Επαφή. Και σου είπα ότι δεν είναι πέναλτι. Μπορούσα να πω πέναλτι, υπάρχει επαφή. Αν με ψήνεις για τη φάση του Τσιμίκα με το Λιμνιού, δεν είναι πέναλτι για μένα. Εντάξει. Όχι, θα φτάναμε τέτοιο. Θέλω να σου θυμίσω. Ούτε θα μιλήσω εγώ για διαιτησία. Αν βγήκε η μπάλα ή δεν βγήκε, άλλα θα πω εγώ σήμερα. Θα πω και εγώ. Θα φτάσουμε. Πάμε. Ξεκινά λίγο. Θα πω ότι δεν θα ξεκινήσω. Τώρα κάνουμε διάμεση. Και μόλις έρθουμε να μιλήσουμε για το τι κατά την άποψή μου έφταξε. Καλά, φυσικά. Έτσι, και σε ένα μάτς το οποίο έπρεπε φυσιολογικά να ανοίξει ισόπαλο. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ έχασε. Λοιπόν, θα κάνουμε το διαλυματάκι, θα έρθουμε, θα σχολιάσουμε λίγο το μάτς και μετά από το σχολιάζουμε θα κάνουμε να ανοίξουμε γραμμούλες το 23-10, 2-87 και 3-8. Γιατί και εγώ θέλω να πω, έτσι. Εννοείται, θα πεις και εσύ ό,τι θες. Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα μέτρα τα κιόλας. Παρά 20. Όχι, δεν χρειάζεται. Πάλι στην στον Νίκο Παπαδόπουλο που είπα για το Μενέντεθ. Όσοι ακούνε θα καταλάβουν τουλάχιστον συνοπαντές μου. Για το Μενέντεθ όταν έλεγα να παίξει ρε Νίκο. Έλεγα για το σωροτέσον. Εγώ το Μενέντεθ τον κράζω, το λέω ηθοποιό. Τώρα βέβαια είναι παρελθόν από τον άλλο. Το λέω ηθοποιό που ήταν ήμουν στο γέλο. Θα πω για το Μενέντεθ να παίξει. Ηθοποιός ήταν, ο δεν ήταν ποτέ. Είναι ο Παπαδόπουλος. Ναι, επειδή με τον έγραψα, έκανα την εκπομπή και του έγραψα και λέει έλεγε να παίζει ο Μενέντεθ. Γιατί? Έλεγα να παίζει ο Μενέντεθ. Συγγνώμη, μιλάνε και για Άρη στο All About Άρη στην εκπομπή. Μιλάνε και. Με εκπλήσει τώρα με αυτό που λέει. Τέλος πάντων. Πρέπει να μιλάει καμιά 7 λεπτά για Άρη, έτσι. Εντάξει. Ηθοποιό τον έλεγα. Είναι δυνατόν να πιστεύω εγώ στις ικανότητες του Μενέντεθ. Ηθοποιό τον έλεγα τον άνθρωπο και ήταν και κακός ηθοποιός. Δεν ήταν βασικά. Έλα, λοιπόν, πάμε ξεκινά να σχολιάσουμε λίγο το μάτς του ΠΑΟΚ και μετά θα ανοίξουμε γραμμές σε 23-10-2-87 και 3-8. Και ναι, θα πεις και εσύ ό,τι θέλεις. Βεβαίως ότι γουστάρεις. Πάμε. Λοιπόν, Κλαρίνο. Κανονικό Κλαρίνο. Αν και το αποτέλεσμα εγώ πιστεύω ότι έπρεπε κανονικά να είναι χ. Στο σταυρό να κάτσει το μάτς. Ένας πολύ κακός ΠΑΟΚ από τα χειρότερα παιχνίδια του φέτος και ένας κακός θα πω Ολυμπιακός. Ήταν πιο τυχερός, έκανε μια φάση με ένα αφισβητούμενο γκολ, από ό,τι λένε δεν είδα καθόλου φάση και τα λοιπά, δεν είχα τον χρόνο καθόλου, λένε ότι πέρασε η μπάλα τη γραμμή, κατάφερε και έβαλε ένα αυτό γκολ με το Γιαννούλη και πήρε το ματσάκι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έπεσε αμαχητή, έπεσε χωρίς να προσπαθήσει, ήταν πολύ κατώτερος των προσδοκιών και δεν δίνω καμία δικαιολογία σε κανέναν. Θεωρώ πως υπάρχει ένα πολύ άσχημο κλίμα στον ΠΑΟΚ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το είχαμε επισημάνει, Ζάχο, πως αν συνεχίσει αυτές τις εμφανίσεις. Στο πιστόν ότι έλεγες αγωνιστικά ότι εδώ και ένα μήνα λες ότι αγωνιστικά δεν. Είχα πει ότι αν ο ΠΑΟΚ συνεχίσει αυτές τις εμφανίσεις, είναι θέμα χρόνου να αφήσει βαθμό ή βαθμούς. Δυστυχώς άφησε βαθμούς σε ένα μάτς το οποίο έπρεπε να το κερδίσει. Δεν μπορώ να καταλάβω το αγωνιστικό προφίλ αυτής της ομάδος και το τι θέλει να κάνει μέσα στο γήπεδο. Πιστεύω ότι υπάρχει αιτία. Η αιτία λέγεται Αμπέλ Φερέιρα, ο οποίος συγκεκριμένος προπονητής πιστεύω ότι δεν γνωρίζει που είναι. Ξεκινάει ένα μάτς με μια ομάδα η οποία, κύριε Φερέιρα, σε κατηγορεί εδώ και 3 μήνες για πολυδιοκτησία με την Ξάνθη, αδίκως, σε σέρνει στα δικαστήρια μέσω μιας επιτροπής της οποίας κατά την άποψη των ανθρώπων του ΠΑΟΚ είναι στημένη από εντολοδόχο της ΕΕΑ, σου στέλνουν την αστυνομία
με εντολή εισαγγελίας Αθηνών 6.30 ώρα το πρωί σου ανοίγουν το σύνδεσμο κάτω από το γήπεδο της, της Τούμπας, μπαίνουν μέσα στο γήπεδο, σπάνε τα λουκέτα με εισαγγελική παρέμβαση και ψάχνουν όλο το γήπεδο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, ούτε στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Σου αφήνουν την αποστολή να περάσει για 200 μέτρα μέσα από κανίβαλους που προπυλακίζουν, βρίζουν, φτύνουν, χτυπάνε και πετούν μπουκάλια την αποστολή του ΠΑΟΚ μέσα στο Καραϊσκάκι στο πρώτο μάτς, εκεί που υπήρχε μια πόρτα ανάπηρη. Παίζει με μια ομάδα, κύριε Φερέιρα, που την Πέμπτη έπαιζε μέχρι τις 12 το βράδυ με την Arsenal. Αυτό σημαίνει ότι ήταν κουρασμένοι όλοι. Έχει δώσει ό,τι καλύτερο υπήρχε τον Ποντέσε με μεταγραφή. Έρχεται ο φυσικός οπαδικός ηγέτης του κόσμου του ΠΑΟΚ της θύρας 4, ο στρατηγός ο Μάκης ο Μανάβης στο γήπεδο μετά από 30 χρόνια, με νίκη επί του κατεστημένου που είναι λαϊκή απέτηση. Περνάς βαθμολογικά τον Ολυμπιακό, του σπάς το αίτητο, πατάς κορυφή και μπαίνεις με συνένα στα play-off, κύριε Φερέιρα, και εσύ μου παρουσιάζεις αυτό το χάλι, το χάλι πραγματικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν ήξεραν πού πατούσαν και πού βρισκόταν, ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν ήξεραν πώς θα αναπτυχθούν, πώς θα δημιουργήσουν, πώς θα τριπλάρουν, πώς θα πασάρουν, πώς θα σουτάρουν, πώς θα σκοράρουν. Ένα μαύρο χάλι, ένα από τα χειρότερα παιχνίδια της τελευταίας τριετίας του ΠΑΟΚ, στο πιο κρίσιμο φετινό του μάτς. Κύριε Φερέιρα, κατά 90% είστε ο κύριος υπεύθυνος υπαίτιος της ΣΥΤΑΣ, της χθεσινής και της στεναχώριας που διακατέχει όλο τον ασπρόμαυρο λαό από χθες, εξαιτίας σας. Το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει δικαιωματικά στους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δεν φάνηκαν και αυτοί αντάξει των προσδοκιών, δεν εγκληματίστηκαν ποτέ στις απαιτήσεις του χθεσινού παιχνιδιού, δεν έβγαζε σπίδα το μάτι τους, δεν είχαν εμπνεύσεις, δεν είχαν αγωνιστικότητα όπως έπρεπε για να κερδίσει ένα τέτοιο μάτς. Με μια ομάδα η οποία ήρθε για να χάσει, φάνηκε στα πρώτα λεπτά και του έδωσε το δικαίωμα αγωνιστικά και παικτικά, και οι ποδοσφαιριστές φυσικά, αλλά πάνω απ' όλα ο προπονητής, τους έδωσε το δικαίωμα στο τέλος του πρώτου μηχρόνου σε κάνουν κουδούνια και να κινδυνεύσει να φας τρία γκολ. Φυσικά και ο Ολυμπιακός το πίστεψε. Δεν είναι καμιά τυχαία ομάδα, ούτε καμιά ομάδα σαβούρα είναι. Έχει καλές μονάδες, έχει καλούς παίκτες, έχει καλό προπονητή, έχει καλή ομάδα. Βρήκε την ευκαιρία, σου έκανε ένα αμφισβητούμενο γκολ. Εγώ δεν θα σταθώ στη διαιτησία, ούτε θα κλαφτώ για τη διαιτησία. Ας ήταν και αμφισβητούμενο το γκολ, ή αν είναι κανονικό, ούτε θα πω για πέναλτι του Λιμιού και χαζομάρες. Ο ΠΑΟΚ ήταν κάκιστος. Μεγάλη ευθύνη φέρει ο προπονητής. Δεν κάναμε ούτε αχ, ούτε αχ δεν κάναμε στην Τούμπα. Μόνο στον γκολ του Βαρέλα πανηγυρίσαμε, που ακυρώθηκε ως offside. Από εκεί πέρα δεν κάναμε ούτε αχ. Δεν δικαιούταν να χάσει, γιατί και ο Ολυμπιακός δεν ήταν ότι καλύτερο. Δεν έδειξε ότι είναι καλύτερη ομάδα. Δεν έκανε τις ευκαιρίες που θα πεις ότι έπρεπε να φύγει ως νικητής. Το πιο δίκαιο αποτέλεσμα ήταν η ισοπαλία, αλλά με την απαράδεκτη αγωνιστική τακτική του προπονητή του ΠΑΟΚ για άλλο ένα μάτς, ο οποίος στα 8 ντέρμπι έχει πάρει ένα και αυτό με το ζόρι, έχει χάσει από Άρη, έχει χάσει από Παναθηναϊκό, έχασε και τον Ολυμπιακό μες στην έδρα του και έχει φέρει και κάτι σοπαλιούλες, έχει κάνει μόνο μία νίκη με την ΑΕΚ. Με αυτή την άσχημη αγωνιστική τακτική που είχε και με την αδιαφορία των ποδοσφαιριστών, θα πω εγώ, έκανε δώρο στον Ολυμπιακό το πλεονέκτημα των 5 βαθμών εν ώψη του play-off. Ένα πραγματικό δώρο που ούτε οι Ολυμπιακοί το περίμεναν, οι οποίοι πανηγύριζαν σαν τρελοί και στον γκολ και μόλις έριξε το μάτς. Και να σας πω και κάτι, για να μην με κατηγορήσετε ότι κράζω τώρα τον προπονητή. Ο ΠΑΟΚ έφαγε ένα γκολ στο 50 και κάτι.
Από το 50 μέχρι το 94 που έλεξε το μάτς, έχει 44 λεπτά. Και μου βάζει μέσα τον Ελ Καντουρί να μου γυρίσει το μάτς. Ένα ποδοσφαιριστή που όποτε έπαιξε ο ΠΑΟΚ έχασε. Ένα ποδοσφαιριστή που είναι μια αιμονή του κυρίου Φερέιρα. Ένα ποδοσφαιριστή που ήταν να φύγει από τον ΠΑΟΚ 19 φορές και τον κρατήσανε. Και μου βγάζει τον μόνο παίκτη που μπορούσε να κάνει μπούκα, να τριπλάρει, να διεισδύσει, να μοιράσει, να σκοράρει, να σουτάρει, τον Πέλκα. Δεν είδαμε τις φάσεις που έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Πάντα γίνονται 3-4 κλασικές ευκαιρίες. Δεν είδαμε μισή φάση, δεν είδαμε μισό σουτ, δεν είδαμε απειλή. Και αυτός εδώ ο άνθρωπος παίρνει 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Να πάρεις 12 να πάρεις το χρόνο. Όπως πήρε ο Ρουμάνος. Που ήταν η καταστροφή του ΠΑΟΚ που έφυγε. Ας όψετε υπεύθυνοι. Μπράβο σας όσοι καταφέρατε να διώξετε τον Λουτσέσκου. Γιατί εγώ λέω με Λουτσέσκου στον πάγκο, φέτος ο ΠΑΟΚ θα ήταν για πλάκα. Για πλάκα με τον Ρουμάνο τον Πορτοφολά, όπως το λέτε. Τουλάχιστον 5-6 βαθμούς πάνω από αυτόν τον Ολυμπιακό. Για πλάκα. Αλλά όταν υπάρχουν αιμονές, όταν δεν μπορείς να μεταλαμπαδεύσεις την ψυχολογία του νικητή σαν προπονητής στους ποδοσφαιριστές, γιατί βλέπουμε έναν Μπίσεσβάρ αδιάφορο, βλέπουμε έναν Πέλκα απελπισμένο πραγματικά, βλέπουμε ένα Λιμιό ο οποίος το παιδί ενώ έχει βλέψεις και έχει αγωνιστικότητα επάνω του δεν μπορεί να κάνει αυτά που πρέπει, και γενικά βλέπουμε μια ομάδα πραγματικά απελπισμένη. Είναι απελπισμένοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να τους δώσει ψυχολογία. Δεν μπορεί να γυρίσει ένα μάτς. Άμα φάει ένα γκολ, πάει, έχασε. Δεν μπορεί να το γυρίσει το μάτς. Δεν έχεις δυνατότητες. Δεν ξέρω. Είναι καινούργιος προπονητής, μπορεί να γίνει ο καλύτερος αύριο μετά. Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι άρρωστος αγωνιστικά. Ο ΠΑΟΚ νοσεί. Και με τέτοιο ρόστερ που έχει, τέτοια ποιότητα που έχει από ποδοσφαιριστές, φυσικά δεν έγιναν και απαραίτητες κινήσεις. Μεταγραφές του καλοκαιριού δεν βοήθησαν. Καμία, μα καμία, ουσιαστικά. Μεταγραφές τον Ιανουάριο δεν έγιναν λόγω financial fair play κτλ. Είναι όμως υποχρεωμένος να κάνει τα δύνατα δυνατά. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Υπάρχουν οι θείοντες εκεί, οι υπεύθυνοι. Για να γυρίσει την πλάκα. Για να σώσει την παρτίδα. Υπάρχουν δύο στόχοι. Δεν τελείωσε το πρωτάθλημα. Όσοι πιστεύετε ότι τελείωσε το πρωτάθλημα επειδή ο Ολυμπιακός πήρε 5 βαθμούς, επάνω είστε γελασμένοι. Αυτός ο Ολυμπιακός, ο κάκιστος, που έκανε μισή φάση κολόφαρτη και πήρε το διπλό μέσα από, από τον ΠΑΟΚ. Από ένα χειρότερο ΠΑΟΚ. Εγώ λέω ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα. Εγώ λέω ότι αν τα παιχνίδια δεν γίνουν δώρα από κάποια συνεταιράκια, κάποια παραρτήματα στα play-off, τουλάχιστον οι δύο ομάδες των Αθηνών δείχνει ανεβασμένη, και η ΑΕΚ πάρα πολύ με τον νέο προπονητή, και ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι δεν θα είναι εύκολη λία ούτε για τον ΠΑΟΚ ούτε για τον Ολυμπιακό. Τώρα, για τον Άρη και τον Όφη. Γιατί λένε από τη μια πλευρά ο Άρης είναι με τον Ολυμπιακό για να μην πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, ο Όφη είναι με τον ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, για διάφορους λόγους κτλ. Αυτός που θα δυσκολευτεί παραπάνω είναι αυτός που θα έχει αντίπαλο τον Άρη. Όχι αυτός που θα έχει αντίπαλο τον Όφη. Αλλά και ο Ολυμπιακός στα play-off, να ξέρετε, δεν θα περάσει εύκολα από γέμματα. Ούτε με την ΑΕΚ, ούτε με τον Παναθηναϊκό, ούτε και με τον Όφη, θέλω να πιστεύω. Με τον Άρη δεν ξέρω. Με τον Άρη, τι να σας πω. Τα 4 μάτς που έδωσε ο Άρης από τότε που ανέβηκε ξανά στην κατηγορία, δεν κατάφερε τη σοπαλία να πάρουν οι άνθρωποι. Χάσανε και στα 4. Εντάξει, μακάρι να παίξουν και να κερδίσουν και όλα, γιατί όχι. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι κάνουμε κάτι και ζητάμε τον Άρη να κερδίσει, γιατί θα το πείτε και αυτό, ξέρω, είστε έτοιμοι να το πείτε, ρε παιδί μου, ναι, αυτό περιμένετε, να σκάσετε μία την άλλη, να βρείτε αφορμή να το πείτε. Θα κρυφοκοιτάτε, εντάξει. Όχι, θα κρυφοκοιτάμε. Θα περιμένεις. Όχι, θα λέμε. Θα παρακαλάμε να κερδίσει ο Άρης. Δεν είναι κακό. Λογικό είναι, όχι. Ούτε κομπλεξικό είμαι. Εγώ προσωπικά, γιατί εγώ δεν αντιπροσωπεύω τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Αντιπροσωπεύω την άποψή μου πάντα. Και εγώ το ίδιο. Εγώ προσωπικά, αν και δεν έχω πολλές ελπίδες με αυτά που βλέπω. Θα σου απαντήσω.
στο Άρης Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Άρης στα πλέοφ, θα παρακαλάω να κερδίσει ο Άρης. Λογικό είναι αυτό που λες. Και όποιος δεν το δέχεται αυτό ο Παοξής είναι κομπλεξικός για μένα. Απλά και όμορφα. Όπως λέμε τους Αριανούς κομπλεξικούς σε κάποια πράγματα ή τους Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς και τους ΑΕΚ. Να δεχόμαστε με 10 πραγματάκια. Έτσι όπως τα καταφέραμε, εντάξει, θα παρακαλάς τώρα να κερδίσει ο Άρης. Και καλά θα τον κάνει τον Ολυμπιακό. Να δούμε να χαρούν και λίγο οι οπαδοί του Άρη, παιδί. Μια νίκη επί του Γαύρου. Να βουλώσετε και λίγα στόματα, τέλος πάντων. Εγώ λέω ότι δεν τελείωσε η υπόθεση. Sorry, θα την κάνουμε στον τελικό. Η υπόθεση πρωτάθλημα. Κάτσε, άμα πάτε στο τελικό θα το συζητήσουμε. Άμα είναι Άρης Ολυμπιακός, προς Θεού. Μπορεί να είναι Άρης ΠΑΟΚ. Μπορεί να είναι Ολυμπιακός ΑΕΚ, μπορεί να είναι ΑΕΚ ΠΑΟΚ, όλα. Αν είναι Άρης Ολυμπιακός θα τους κερδίσουμε στο τελικό. Απλό. Η υπόθεση λοιπόν πρωτάθλημα σίγουρα έχει ένα δεσαβαντάζ ο ΠΑΟΚ μετά την απρόσμενη ήττα. Έχει ένα πλεονέκτημα μεγάλο Ολυμπιακός στη δεδομένη στιγμή. Δεν τελείωσε, ιδίως δεν θα έχει τελειώσει. Σκεφτείτε στη διαδικασία των playoff να γίνει κλήρωση και να βγάλει κληροτήδα πρώτο μάτς ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Και να πέσει στους 2 βαθμούς, λέω εγώ τώρα, η διαδικασία. Ψιλοαλλάζει. Δεν ψιλοαλλάζει. Ψιλοαλλάζει, λέω εγώ. Τώρα θα μου πεις, όπως σκέφτεσαι αυτό, σκέφτεσαι να γίνει και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, να φας κανένα μπουρκουμέ εκεί. 8. Ναι. Τέλος πάντων, για να το ολοκληρώσω και να το κλείσω, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Ο ΠΑΟΚ όταν χάνει, βλέπετε ότι βγαίνουμε πάρα πολύ όμορφα, αρσενικά, αντρίκια και λέμε ότι ήταν κάκιστος και έχασε. Δεν μας θέει κανένας Περέιρα, δεν μας θέει κανένας ανάδρομος Ερμής, δεν ψάχνουμε να βρούμε ξυλαστήρια θύματα, ούτε άσπρα πόλο θα σταλθούν πουθενά, ούτε κανένας φούρνος θα καεί, ούτε κανένα σπίτι στην Καλκιδική, ούτε καμιά σφαίρα στον κύριο Γραμμένο θα πάει. Εντάξει, ούτε στον Γερμανό θα τους ρίξουν στρακαστρούκες όπως λένε οι δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού. Έχασε, γίνεται κριτική καλοπροαίρετη για να σκιάξουν 5-10 πράγματα, αν είναι εφικτό και αν μπορούν να σκιάξουν. Αν πιστεύει ότι ο κύριος Φερέιρα δεν μπορεί να κάνει τον ΠΑΟΚ μεγάλο, δεν μπορεί να ξανακατακτήσει το πρωτάθλημα για δεύτερη χρονιά, καλό είναι να αποχωρήσει. Ναι, όπως το λέω, να σκοθεί και να φύγει και να πει: παιδιά, εγώ δεν μπορώ, με συγχωρείτε, αλλά δεν γίνεται. Να αναλάβει υπηρεσιακός κάποιος άλλος ποιος είναι. Μήπως και σωθεί χρονιά. Αν μπορεί όμως και πιστεύει ότι μπορεί να τη γυρίσει την πλάκα, δεν με ενδιαφέρει το οικονομικό. Αποζημίωσε, τι να φύγει αυτό, αποζημίωσε. Αν μπορεί να γυρίσει όμως την πλάκα. Και αν θεωρείτε ότι οι συσκέψεις τετράωρες μέσω Skype μπορούν να συνεφέρουν τον προπονητή να έχει ευφυΐα, να έχει έμπνευση, να δώσει ψυχολογία στους παίκτες. Γιατί αυτό που είδαμε χθες ήταν ένα ποδοσφαιρικό έκτρωμα από τον ΠΑΟΚ. Και είπα τους λόγους που περίμενα τον ΠΑΟΚ να κερδίσει. Ας βγει και ας το πει, ας κάνει μια συνέντευξη τύπου και να πει: εγώ θα το γυρίσω, εγώ θα πάρω το πρωτάθλημα, εγώ θα φέρω τίτλους στον ΠΑΟΚ. Γιατί παίρνω και 2 εκατομμύρια ευρώ. Με κατάλαβες. Παίρνω 2 εκατομμύρια ευρώ, έχω αιμονές, κάνω και πειράματα. Να σας πω ένα πείραμα ακόμα. Μετά από το Μίσιτς που ανακάλυψε ότι έπρεπε να παίζει πίσω από το φόρ και δεν τον έβαζε στο κέντρο. Ανακάλυψε ότι στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός δεν πρέπει να παίξει ο Μάτος. Δεν έπαιξε ο Μάτος στη φυσική του θέση και έπαιξε ο Βιερίνια. Και βλέπεις ότι ο Βιερίνια δεν τραβάει. Δεν είναι στα καλά του. Ούτε φάουλ μπορεί να εκτελέσει, τη στέλνει στα περιστέρια. Βλέπεις ότι ο Μπίσες βαρκιμάται. Είναι 2 βήματα πιο μπροστά οι αμυντικοί του Ολυμπιακού, τον κόβουνε, τον κλέβουνε την μπάλα. Βλέπεις ότι ο Λιμιός δεν πάει καλά. Χάνεις 0-1. Πάλι αλλαγή στο 65. Μόνος το απελπιστικά ο Σφιντέρσκι. Πλάγια η μπάλα, μία από αριστερά, μία από δεξιά. Σέντρες πήγαιναν στα περιστέρια, σέντρες πήγαιναν όλο πάνω στους Ολυμπιακούς. Μία σέντρα σωστή δεν βγήκε. Ούτε από Λιμιό, ούτε από Βιερίνη, ούτε από Γιαννούλη, ούτε από κανέναν. Βλέπεις, η ομάδα δεν είναι καλά. Τι κάνεις γι' αυτό. Έβαγες ένα γκολ, μας μπλόκαραν τα τούλε μετά του Ολυμπιακού. Και εσύ τι κάνεις, γιατί σε δίνουμε 2 εκατομμύρια ευρώ. Για να διασπάσεις την άμυνα, για να βρεις λύσεις. Για να μην σε μπλοκάρουν τα ατού σου, ρε Φερέιρα. Γιατί παίρνεις 2 εκατομμύρια ευρώ, ρε Φερέιρα. Και να δώσεις λύσεις. Όχι για να βγαίνει συνέντευξη τύπου και να λες αηδίες που είπες και επιτέλους ανέλαβε μία φορά την ευθύνη. Εσύ. Επιτέλους. Βγες και πες ναι φταίω. Τι να κάνουμε τώρα. Ούτε ψυχολογία έδωσε στους παίκτες, ούτε λύσεις έδωσε στους παίκτες. Ένα ποδοσφαιρικό έκτρωμα, ένα από τα χειρότερα μάτς που έκανε ο ΠΑΟΚ. Σε ένα από τα πιο κρίσιμα μάτς που έδωσε ο ΠΑΟΚ. Σε ένα από τα πιο ιστορικά μάτς που έδωσε ο ΠΑΟΚ. Με επιστροφή του στρατηγού, του Μανάβη στο γήπεδο.
Με τα όσα σε κάνουν και έπρεπε να τους τιμωρήσεις. Με πανηγυρική ατμόσφαιρα. Με την κερκίδα δική σου. Με τον κόσμο στο πλευρό σου. Με 30.000 λεσασμένους παοξίδες διψασμένους για την νίκη. Και εσύ τρως μπουρκουμέ. Ποιος θέει, εγώ? Έχεις μεγάλη μερίδα ευθύνης, κύριε Φερέιρα. Και να μάθεις να τη δέχεσαι. Την ευθύνη όταν την έχεις. Αν θες να σου γαϊδεύουν τα αυτιά, οκ. Okay. Να σου ζητήσουμε συγγνώμη. Αν θες όμως να μιλάμε αντρίκια, αντικειμενικά και παλικαρίσια, να μάθεις να δέχεις την κριτική. Και να βγεις και να πεις ναι, φταίω. Ναι, ήμουν αντεφορμέ. Ναι, έκανα λαθασμένες επιλογές. Ναι. Δεν γίνεται να μην δεν παίξει ο Μάτος, ρε, σε αυτό το μάτς. Δεν γίνεται. Να μην μπούμε σε άλλα τώρα και να λύουμε. Δεν θα τελειώσει η εκπομπή. Πες τι θες να πεις, Ζάχο. Τελείωσες. Γιατί θα έχουμε σαν λίγο, πρώτη φάση τελείωσα. Θα ανοίξουμε γραμμές μετά, παιδιά. Ναι, ναι, λίγο, παιδιά, είπαμε. Είναι... Μετά τις 10 θα ανοίξουμε, μετά το break θα ανοίξουμε γραμμές. Στο κάτω-κάτω και αυτό είμαστε. Πες δύο πραγματάκια που θες, Ζάχο, να κάνουμε το διάλειμμα και να δώσουμε το λόγο στον κόσμο. 23-10. 2-87 και 3 οχταράκια. Σε λίγη ώρα από τώρα μετά το break, FM και ένα σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526. Τρία λεπτάκια θέλω, 3-3,5 λεπτάκια το πολύ. Λοιπόν, καταρχήν ξεκινήσω από αυτό που ξεκίνησε και εσύ, είπες για αφισβητούμενο το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού. Εγώ να πω την αλήθεια, για να πω την αλήθεια, θεωρώ ότι δεν έχει βγει μπάλα, αλλά 100% σίγουρος δεν είμαι, έτσι. Θέλω να είμαι όσο μπορώ αντικειμενικός. Ναι. Ακούσαμε και πριν το μάτς, όπως και πριν το μάτς με την ΑΕΚ, όντως 20 κάμερες λέει στην Τούμπα και στην ΑΕΚ θυμάμαι 16. Το βλέπα το μάτς, εντάξει. Σε αυτά τα μάτς θα το σου λέω, τα άλλα δεν τα βλέπω. Αυτά τα μάτς τα βλέπουμε. Λογικό είναι. 20 κάμερες. Να πω, ρε, συγγνώμη, ρε παιδιά. Οι κάμερες αυτές, πού είναι οι διάσπαρτες? Μήπως είναι μόνο, επειδή δεν ξέρω και το γήπεδο. Η θύρα 1 είναι τα επίσημα. Θύρα 1 είναι τα επίσημα, έτσι. 2-3, 2-3, ναι. Δηλαδή είναι μόνο από τη μία πλευρά. Δηλαδή 180 μοίρες του γηπέδου. Δεν είναι στην 5 στην 6 δεν έχει κάμερες. 20 κάμερες λέτε, ρε παιδιά. Πώς πάνε, αν ήταν αφισβητούμενος, το βλέπανε στο βάρε, εφόσον υπάρχει βάρε, εφόσον υπάρχει γραμμή. Αλλά πάνω απ' όλα αυτό που πρέπει να το. Αυτός που έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη είναι ο υπόπτης. Ο οποίος έλεγε. Εγώ σου λέω, μπορεί να πάμε το τέτοιο. Τη ιδέα ότι έχει βγει. Συγγνώμη. 20 κάμερες λέει. Πού είναι αυτές? Στο βάρ πήγε το είδε ο διαιτητής. Πώς πήγε? Αυτό δεν το ξέρω. Στον γκολ του Πάουκ που ακύρωσε πήγε. Στον γκολ του Πάουκ. Εγώ δεν μένω στη διαιτησία και σου είπα. Δεν το είπα για την διαιτησία. Έχασε ο Πάουκ γιατί ήταν χάλια. Δεν σου είπα για την διαιτησία. Δεν έχασε γιατί έβαλε ένα κοκκιά σου. Έφαγε τον γκολ. Εμείς ξέρουμε τουλάχιστον από οι παλιότεροι ότι και με 0-1 τον Ολυμπιακό τον έχουμε ρίξει και 3 και 4. Εντάξει, γίνα το μάτς. Γίνα το μάτς, 45 λεπτά έχεις. Εγώ λέω. Αχ, δεν κάναμε, Ζάχο. Τώρα, δεν κάναμε, αχ. Αχ, ένα σούτ να πούμε. Ένα δοκάρι, κάτι να δούμε. Να σου πω και κάτι. Να σου πω και κάτι, ρε φίλε. Ναι. Παίξε καλά και χάσει. Ναι. Παίξε μου όμως μπάλα. Παίξε μου όμως μπάλα. Δείξε μου ότι. Θα αναφερθώ. Θα ότι έδωσε τη μάχη. Δείξε μου ότι έδωσε ψυχολογία στον παίκτη. Δείξε μου ότι είχε εναλλακτικές λύσεις. Δείξε μου ότι μπλοκάρει τον Ολυμπιακό. Δείξε μου ότι έκανε 5 φάσεις. Δείξε μου ότι μπορεί να τον κερδίσει τον Ολυμπιακό. Δείξε ότι είσαι το αφεντικό του μάτς. Από μια ομάδα που σε έχει ξεσκίσει. Να σε τρέχει στα δικαστήρια. Και να παραπληροφορεί τον κόσμο σου. Θα αναφερθώ. Όλα τα άλλα που είπες είναι. Έπρεπε να του τιμωρήσει. Κάποιο φίλαδο του Ολυμπιακού πρέπει να τα απαντήσει. Εγώ δικό του Ολυμπιακού δεν είμαι εδώ. Λοιπόν, λέω. Τι να απαντήσω. Λέω, τώρα, για αυτού τώρα. Ο οδηγό του Μπαρμπασάβανα. Για αυτού τώρα το πρωτάθλημα δεν είναι στημένο για τον Ολυμπιακό. Αυτά είναι δικά του. Αυτά θα τα απαντήσουν αυτοί. Τώρα είναι κανονικό το πρωτάθλημα για του Ολυμπιακού. Αυτά θα τα απαντήσουν. Γιατί πριν ένα μήνα έχουμε αρκετού Ολυμπιακού. Έλεγα το πρωτάθλημα είναι στημένο οι Γαύροι. Και πολλού φοιτητέ και αρκετού Ολυμπιακού στην πόλη να βγουν να απαντήσουν. Δεν απαντήσω κολλιά. Λοιπόν, ξεκίνησα από αυτό. Είναι μια εύλογη απορία είναι, εντάξει. Και μια που είπα για το τηλεοπτικό, γιατί στο Ρότσα το είχα ακούσει. Αλλά ναι, μου πήρε την επιβεβαίωση. Είπε ότι ο ΠΑΟΚ δεν έδωσε στο Μέγα. Για μένα καλά έκανε. Ναι. Πρόσεξε. Εγώ το επικροτώ αυτό. Αυτά να τα βλέπεις εσύ, Καρυπίδη, που βάζεις. Εγώ δεν λέω να μην τους απαγορεύσεις. Να ζητήσεις, και το λέω εδώ και 3-4 χρόνια, από το συγκεκριμένο μέσο της πόλης να ζητήσεις χρήμα για να μπαίνει και να μεταδίδει ραδιοφωνικά το παιχνίδι. Καρυπίδη, κατάλαβες? Έτσι κάνουν οι σοβαρές ομάδες. Καθρέφτης είπαμε. Εντάξει, το κλείνω και αυτό. Λοιπόν. Και αν πάω στο κυρίως πιάτο, ας πούμε, αυτό που θέλω να σχολιάσω, πριν 40 μέρες, 35 μέρες, δεν ξέρω πόσο, είχαμε ένα παιχνίδι. Το Ολυμπιακός Άρης, Τάσου. Το Ολυμπιακός Άρης ήταν στην Αθήνα. Και τι έγινε σε αυτό το παιχνίδι? Τι έκανε ο Άρης σε αυτό το παιχνίδι? Έβαλε 2 γκολ, είχε τουλάχιστον άλλες 2 μεγάλες ευκαιρίες χαμένες, το ακυρώθηκε ένα γκολ. Ένα γκολ που έβαλε ο Ολυμπιακός ξεκίνησε από φάουλ και έγινε πέναλτι. Εντάξει. Είχε 4 κίτρινες κάρτες και ένα τραυματισμό. Αυτό το μάτς και από σένα, όχι από σένα, από τον κόσμο του πάω και εσύ άφησες να αναιωθεί έτσι, θεωρήθηκε φιλικό. Φιλικό. Θεωρήθηκε ότι ο Άρης δεν προσπάθησε πολύ, τέλος πάντων. Και χθες, όπως και εσύ τώρα είπες, εμέσως πλησαφώς, τι είχαμε σε ένα μάτς?
Καταρχήν να πω, εγώ τουλάχιστον στα 90 λεπτά που είδα, εγώ την Τούμπα τόσο εκκλησία δεν έχω δει ποτέ. Εκκλησία. Έπρεπε να είναι. Ναι, ναι. Γιατί. Λέω και από φωνή, λέω. Δεν ξέρω, έξω αν δεν περνούσε η φωνή. Φωνή είχε πολύ. Γιατί εγώ και σε πάω Ολυμπιακό πιο πιτσίρικα σε πολύ κερκίδα. Ωραία, εντάξει. Εγώ την 4 ακούγα να φωνάζω στο γήπεδο να ακούγα. Εντάξει, μπορεί να κάνω λάθο. Μου σου λέω τα 90 λεπτά, δεν ξέρω πριν. Τα 90, τι δεν βλέπω με την τέτοια. Μπορώ σε να ήταν και καλύτερη. Λοιπόν. Αλλά καμιά φορά η κερκίδα. Λέω. Η κερκίδα γίνεται και με το αποτέλεσμα, έτσι. Λέω. Και με την απόδοση ομάδο. Δηλαδή η απόδοση ομάδο βοηθάει και την κερκίδα. Ναι. Αυτό σωστό. Ωραία. Αλλά τόσο ησυχία, δύσκολα. Τέλος πάντων. Ησυχία δεν είχε. Λέω ότι σε αυτό το παιχνίδι, ρε παιδί μου, είπα τι έγινε στο Ολυμπιακό Σάρι. Και σε αυτό το παιχνίδι, όπως και εσύ είπες, δεν έκανες άχση κερκίδα. Ο Πάοκ δεν είχε τελική στην αιστεία, έτσι. Νομίζω μόνη του ευκαιρία πρέπει να είναι στο 77 και που δεν την έπιασε. Ο Ελκαντουρί. Νομίζω εκείνο αν την έπιανε, τέτοιο ήταν γκολ εκείνο το μέρα. Μα αυτή ήταν η ευκαιρία του Πάοκ. Ναι. Δεν θυμάμαι άλλη ευκαιρία, από την αλήθεια. Λοιπόν, σε ένα μάτς που δεν είχε κίτρινη κάρτα, απίστευτο. Δεν είχε κίτρινη κάρτα, έτσι. Όλα αυτά δεν ξέρω αν το ένα είναι φιλικό, τι είναι το άλλο. Τώρα, αν το ένα συγγνώμη, είναι. Συγγνώμη, αλλά λες χαζομάρες. Δεν λέω. Αν το ένα είναι φιλικό, αυτό πώς το λέμε. Εντάξει. Λέω, ρε παιδί μου, εγώ λέω το ένα εντάξει. Είναι φιλικό. Εντάξει. Αυτό πώς το λέμε, νομίζω ρε παιδί ότι... μου. Εντάξει. Είναι άστοχο αυτό που λες. Όπως okay. Και τις φωτογραφίες. Δικαίωμά σου. Όχι, εντάξει, ναι. Όπως και εσύ το θυμάμαι, το είχες πει που ήταν η φωτογραφία ο Σεμέδο με τον Σόουζα. Που ο Σόουζα δεν θυμάμαι αν είχε παίξει καν στο παιχνίδι. Λοιπόν, εδώ έχουμε φωτογραφίες που κλείνει το ματάκι ο Αμπέλ Φερέιρα του Μάρτινς. Δεν ξέρω, μπορεί να μην ήταν τίποτα. Μπορεί να μιλούσαν για μια γκόμενα. Υπάρχει φωτογραφία, ρε. Εντάξει, μπορεί να μιλούσαν για μια γκόμενα που είχαν στο τέτοιο. Εντάξει. Ο Βιερίνια με το ΣΑ. Ο Βιερίνια με το ΣΑ, με το που συνδέθηκε τουλάχιστον. Ξέρω εγώ, καφέ έπιναν εκεί στη σάουνα. Εποφασίστε, παιδιά, στη φυσούνα σάουνα. Θέλετε να μπαίνουμε τα όπλα. Όχι, όχι. Ή θέλετε να πούμε. Να δίνουμε και κανένα χέρι. Ναι, αλλά όχι, αλλά η φωτογραφία του Σεμέδο με το Σόουζα που ξεκίνησαν από την ίδια ομάδα, πέσαν μαζί, θεωρήθηκε από εσά κάπως περίεργη. Αυτά δεν θεωρείται. Δηλαδή ο Καρυπίδης που πάει εκεί και δίνει γλωσσόφυλλα με του άλλου, τώρα τι θεωρείται. Αυτό λέω. Και πάει συνέχεια. Μα αυτό λέω. Το έχει καμιά φωτογραφία του Καρυπίδη να δίνει γλωσσόφυλλο. Όχι, να μιλάει. Με μεταφορική έννοια. Να μιλάει. Εντάξει, φυσικά. Γλωσσόφυλλα. Να μιλάει. Να το πούμε αλλιώ. Που χθε μιλούσε ο Σα με τον Βιερίνια. Ένα τέταρτο στη φυσούνα. Όχι, λέω. Ο Πάοκ έχει καλέ σχέσει με τον Ολυμπιακό. Λέω. Γιατί λέω, γελάνε και οι πέτρες με αυτά. Λέω ρε παιδί μου, το ένα λέω, σου είπα, σου περιέγραψα μια κατάσταση και είναι μην προσπαθείς, δεν προσπάθησε πολύ έως φιλικό και σου έκανα μια 10 φορές χειρότερη που αυτό βαφτίζεται, δεν ξέρω πώς βαφτίζεται. 10 φορές χειρότερη από πού. Υπόχειρότερη, δηλαδή δεν έχει δει τίποτα. Σου είπα ρε φίλε, τελική, όχι, τελική δεν έκανε. Τελική. Τελείωσες. Εσύ δεν τα πες. Κάρτα πήρες όλο το μάτς. Κάρτα. Τελείωσες. Εγώ είχα 4 κάρτες και τραυματισμό σε αυτό το μάτς. Ναι. Αλλά είναι εμένα, είμαι κατά και το Ολυμπιακό. Βέβαια, εσύ δεν λες ότι έφαγες και 4 γκολ. Το είπα. Επίσης δεν λες. Είπα ότι έφαγα 4, το ένα είναι άκυρο. Πέρσι πώς έφαγες. Από πού? Πάλι 4. Ναι. Στα 4 μάτς που έχεις δώσει το Ολυμπιακό, πώς βαθμούς πήρες. Τι σχέση έχει αυτό που σου λέω. Πώς βαθμούς πήρες. Μηδέν, τι σχέση. Ευχαριστώ πολύ. Κάνω το διάλειμμα. Ναι, κάτσε, είπα γι' αυτό. Τα είπα αυτά. Τι άλλο σου είπα. Όχι, δεν τι άλλο είπε. Τι άλλο να πει. Θεωρώ. Θεωρώ, γιατί είπα και να κλείσουμε για να πάμε και στο διάλειμμα. Φυσικά, έτσι όπως είπε, για να πάρω και εγώ τη θέση σε αυτό που είπες. Φυσικά ανατρέπεται η κατάσταση. Θεωρώ πάρα πολύ δύσκολη να ανατραπεί. Διότι πρώτα η εικόνα της ομάδας, όπως και εσύ λες, δεν είναι καλή. Οπότε. Δύσκολα. Αλλά φυσικά, όταν υπάρχουν και τόσα ντέρμπι μπροστά, φυσικά ανατρέπεται. Ειδικά σε μια άλλη χώρα, αν δεν ήμασταν στην Ελλάδα, θα λέγαμε ότι όλα είναι για ανοιχτά. Για να είμαστε αληθινοί, ναι. Τη δεδομένη στιγμή. Κατά 65 τουλάχιστον το 100 δίνω εγώ. Φαβορεί είναι ο Ολυμπιακός. Με την εικόνα που δείχνει ο ΠΑΟΚ. Αν δείξει κάτι άλλο στα play-off ο ΠΑΟΚ, μακάρι να το δείξει, το εύχομαι ολόψυχα μέσα από την καρδιά μου. Καλά, τότε θα μιλήσουμε διαφορετικά. Αλλά τη δεδομένη στιγμή, με τον ΠΑΟΚ που είδαμε εχθές, έχει και τους 5 βαθμούς που σου έχει στο κεφάλι ο Ολυμπιακός, έχει το προβάδισμα ο Ολυμπιακός. Δεν τέλειωσε τίποτα βέβαια, υπάρχουν πολλά μέσα. Καρυπίδη, βλέπεις πως ξηγείται σωστά ο ΠΑΟΚ. Καρυπίδη, βλέπεις. Καρυπίδη! Αυτά. Πάμε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα στο Λίμπερο 107 και 4 των FM. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ, συντροφιά. Πάρα έτσι μέχρι και τις 10. Εμείς τα είπαμε. Ο Ζάχος για την ομάδα του. Εγώ για την ομάδα μας. Για το τι πιστεύω ότι έφταξε. Δεν ξέρω να συμφωνείτε, αν διαφωνείτε. Οι γραμμές είναι δικές σας. Θέλουμε και τη δική σας άποψη, τη δική σας τοποθέτηση. Αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να το γυρίσει, τι φταίει. Τι χρειάζεται για να το γυρίσει, εδώ είμαστε για να σας ακούσουμε. 2310 287 888
Οι ντροπαλούλιδες και όσοι και όσες κρυφακούτε, FM και ενώ σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54526 για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Έλα φίλε, καλησπέρα. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κώστας από Γλυφάδα, είχα καλέσει την προηγούμενη εβδομάδα. Γεια σου Κωνσταντίνε. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε. Έλα ρε φίλε. Πάμε. Τελικά τάση μου επιβεβαιώθηκα πλήρως θες ότι ο Τσιμίκας είναι πλήρως ανώτερος από τον Γιαννούλη. Έτσι πιστεύω το είδες. Σε αυτό το μάτι ήταν καλύτερος ο Τσιμίκας. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερος από τον Γιαννούλη. Γιατί και εγώ μπορώ να σου πω ότι έπαιζε, ο Γιαννούλη πήρε τον Γιαννούλη στην Εθνική και έπαιξε και τον Τσιμίκα δεν τον πήρε. Καταρχήν τώρα που είναι και ο Κώστας, ο Τσιμίκας δεν το ξέρει, είναι από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη είναι. Θεσσαλονικιός νομίζω και από την Νεάπολη λένε είναι. Στο... Να πούμε λίγο για κάποια πράγματα. Πάμε. Το μάτς από την Νεάπολη. Γρήγορα να μείνει γιατί είναι. Για μένα το μάτς χθες κερδίζει την τρομερή τακτική προσέγγιση του Μάρτιν. Όχι τρομερή, πολύ ανώτερη από τον ανύπαρτο Φερέρα του ΠΑΟΚ τακτικά. Έκανε μια κίνηση ματ με τα τρία χαφ, τα οποία ο Καμαρά στην πίεση του Ολυμπιακού λειτουργούσε σαν δεκαροϊνιάρη. Εξαιρετική προσέγγιση, πίεζε πολύ το pressing ψηλά στον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ εν απουσία Κρέσπο έχει μεγάλο πρόβλημα στη μετάβαση της μπάλας από την άμυνα στο κέντρο. Τακτικά εκεί πέρα τον κήκε πάρα πολύ το Μάρτιν. Δεύτερο, ο Βαλμπενά, ο οποίος για μένα είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης στην Ελλάδα. 40 χρονών είναι, δεν λέω. Καλό παιχτάκι είναι. Καλός παίκτης. Ρε Κώστα, είναι δεδομένη η αξία του Βαλμπενά. Τώρα μην λέμε ότι θέλουμε, εντάξει. Ο συνέκλεινε ως προς το κέντρο και ο Τσιμίκας έπαιρνε όλη την πλευρά και δημιουργούσε υπεραριθμία στα χαβ και το κέρδισε μετά το 20 στο χώρο εκεί πέρα, γιατί ο Πάουξ στην αρχή πατούσε καλύτερα. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό το pressing του Ραντζέλοβιτς στο Γιαννούλη, γιατί ο Γιαννούλης επιθετικά είναι πολύ αξιόλογος. Απλά θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ, οι κομβικοί παίκτες που πέρυσι του δώσαν το πρωτάθλημα, φέτος είναι σε ένα μόνιμο δεφορμάρισμα. Δεν είναι μόνο το δεφορμάρισμα των παιχτών, φίλε. Το δεφορμάρισμα των παιχτών εξαρτάται από τον προπονητή και από την ψυχολογία που μπορεί να δώσει ο προπονητής. Το ίδιο λέμε. Εντάξει. Από τη στιγμή που έφυγε ο Λουτσέσκου και ήρθε ο Άμπερ Φερέιρα. Νομίζω ότι τα πράγματα ήταν ήδη δύσκολα για τον Κώστα. Κώστα, θα πω και κάτι που λέγαμε και για τον Ολυμπιακό τότε, ας πούμε. Αυτό για να κλείσουμε. Δύο εντεκάδες μας λένε ότι έχουν σχεδόν. Ας βάλει άλλους αν είναι ντεφορμέρε, φίλε. Αυτές βάλουν άλλους. Τόσους δεν έχουν, ας βάλει. Πολύ ανορθόδοξη η επιθετική προσέγγιση του ΠΑΟΚ να παίξει με ψηλό, με γιόμες και με τέτοιο. Όταν ο Ολυμπιακός έχει στο ψηλό παιχνίδι δύο εξαιρετικά σεντρεμπάκια. Έγινε, Κωνσταντίνε. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία, φίλε. Κώστα, καταλαβαίνει σήμερα θα μας δώσετε λίγο να μιλάνε έτσι, όσο δυνατόν περισσότερος κόσμος τέτοιες μέρες, έτσι. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Εσύ φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα από το Περιστέρι σας παίρνω. Γεια σου. Το όνομά σας θέλετε. Εγώ ήθελα να πω ότι το γκολ είναι 1.000.000% έξω. Ναι, δεν είδα φάση φίλε καθόλου. Ήμουν πολύ τσατισμένος ότι τηλεόραση άνοιξα. Μου είχαν γυρίσει τα μάτια με το Φερέιρα, ειλικρινά σου μιλάω. Είναι πολύ απλό. Ναι, δεν εάν το είδα. Εάν δείτε τη φάση, την ώρα που σουτάρει ο παίκτης και χτυπάει στο Γιαννούλη, το αριστερό του πόδι βρίσκεται δίπλα ακριβώς από τη γραμμή. Ωραία. Το όνομά σου πώς είναι, φίλε, το όνομά σου. Αντώνης. Αντώνη, εγώ να δεχτώ ότι είναι έτσι. Από εκεί μετά τι έκανε ο ΠΑΟΚ του Φερέιρα. Άλλο, εντάξει, ναι. 45 λεπτά, ρε φίλε. Σίγουρα ήταν κακός. Εγώ λέω για τον γκολ. Εντάξει. Για την φάση του γκολ. Ήταν έξω. Έγινε. Αντώνης είπαμε έτσι. Πώς δεν το έχουν αντιληφθεί, να το καταλάβω. Γιατί το σώμα του σίγουρα πρέπει να έχει βγει πολύ έξω. Εντάξει, Αντώνη, έφαγε τον γκολ στο 50. Έχει 45 λεπτά να γυρίσει, να ρίξει και 3 γκολ. Ναι, μία φάση θυμάμαι στον αέρα που έπιασε, ξέρω εγώ, αντί να σουτάρει ο Ελκαντούρη. Άλλο θυμάσαι κάτι. Όχι. Έχουμε πρόβλημα με τον προπονητή, αδερφέ. Δεν μπορεί να βγάλει φάση, δεν μπορεί να γυρίσει μάτς. Δεν διαβάζει κανένα το παιχνίδι. Ήρθε ο Ολυμπιακός, την Πέμπτη έπαιξε μέχρι τις 12 το βράδυ και φαινόταν πιο φρέσκος από τον ΠΑΟΚ που δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Σε παρακαλώ τώρα. Ναι. 2 εκατομμύρια παίρνει, σε παρακαλώ πολύ. Δεν θα σα δώσει διαιτησία καθόλου. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Εγώ στα πρώτα λεπτά ήθελα να το κλείσω. Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Έγινε, Αντώνη. Συγγνώμη που κλείνω έτσι, αλλά έχει πολλές γραμμές. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Εγώ θα πω σίγουρα θα υπήρχε κάμερα στη θύρα 5 να μας το δείξουν από την κάμερα αυτή. Μπορεί να έχει δίκιο ο φίλος. Θα το ζητήσουμε. Δεν γίνεται. Θα το ζητήσουμε και να το δείξουμε και εσένα. Καλησπέρα. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Γεια σου και εσένα. Καλησπέρα.
Αχιλλάς από Τριανδρία. Γεια σου, Αχιλλέα Τριανδρίας. Ο Ολυμπιακός ήμουν, είχαμε ξαναμιλήσει και πρόσφατα. Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, ναι. Ναι, Αχιλλέα. Πάμε. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο που δεν έχει τόσο σχέση με το χθεσινό ματς. Ναι. Είχα πει στην αρχή της χρονιάς ότι ήθελα μια χρονιά, δεν με ένοιαζε πραγματικά να πάρουμε πρωτάθλημα κύπελλο. Ήθελα μια χρονιά, επειδή είδα κιόλας πήγαμε καλά στα προκριματικά, να κάνουμε κάτι καλό στην Ευρώπη. Δεν σου λέω να πάμε ναι. 16 Champions League. Να πάμε, ρε παιδί μου, στους 8 του Europa μια φορά. Ναι. Και έρχεται το ματς στην Πέμπτη με την Arsenal και τα παλικάρια μπαίνουν μέσα, εντάξει, σβηστά. Πάλι δηλαδή το ίδιο πράγμα. Εγώ προσωπικά δεν μου κάνει διαφορά να πάρω το πρωτάθλημα. Φέτος δεν με ενδιαφέρει πραγματικά, στο λέω καθόλου. Πόσο χρονών είσαι, Αχιλλέα, λίγο, sorry, παίζει ρόλο για μένα. Πόσο χρονών είσαι? 25 μικρός χρονών. Λογικό. 25. Εντάξει, τι να σου πω, έχω δει κάποια, έχω δει αρκετά πρωταθλήματα. Εντάξει, νομίζω ότι η ομάδα μεγαλώνει πλέον κάνοντας και μια ευρωπαϊκή πορεία. Σωστή. Τώρα για το ματς χθες, άμα ήμουν ΠΑΟΚτζής, θα είχα απογοητευτεί. Τουλάχιστον υπερβολικά, άμα έβλεπα την ομάδα μου σε αγώνα πρωταθλήματος να μπαίνει έτσι, αντί να μπει με το μαχαίρι στα δόντια, δεν ξέρω. Αλλά ρε Τάσο, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, και να κλείσουμε αυτό. Ναι, Μπίσεσβαρ, Πέλκας, Εσίτη, Μαουρίσιο και Βιερίνια. Δεν είναι ποδοσφαιρικές απάτες φέτος? Νομίζω ότι είναι βαρύς χαρακτηρισμός. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο πεσμένοι από την περσινή τους απόδοση, φίλε. Π.χ. ειδικά ο Πέλκας, δεν ξέρω, νομίζω πριν δύο χρόνια αντί να τον δώσετε 7 εκατομμύρια, εγώ θα τα έκλεγα. Καλά, κοίτασε τη δικιά σου ομάδα τώρα να πάρει κανένα παίκτη για να παίξει σε λίγο κανένα Champions League. Γιατί είσαι η κοινόχρηστη ομάδα της Ευρώπης, αδερφέ, εδώ και τόσα χρόνια. Στην Ελλάδα έχεις 44, πήρε 35 εκατομμύρια πρόεδρο σου. Πήρε 35 εκατομμύρια πρόεδρο σου και σου φέρει το 40χρονο Βαλμπουενά που βγήκε παιχταράς, δεν λέω. Σε έδωσε και ότι καλύτερο έχει στον Ποντέζη και ασχολούσε με τον ΠΑΟΚ. Άντε, κάτσε και στην Τριανδρία, βάζει κακουλούρι τώρα και τα λέμε. Γεια σου, Αχιλλέα Τριανδρία. Αχιλλέα. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Με τον ΠΑΟΚ ασχολείται αυτό. Καλησπέρα σας. Θέλει να παίξει. Καλησπέρα, δεν να παίξει στην Ευρώπη, λέει. Πού να παίξει στην Ευρώπη, με ποιόνα. Με τον Τσιμίκα που σου κάνει ένα μάτσα 50 μέσα στην Τούμπα, άλλο μάτσα δεν σου κάνει αυτό τώρα. Καταρχήν παίζει ρε Αχιλλέα με αγγλική ομάδα, είναι δύο ταχύτητες μπροστά οι αγγλικές ομάδες. Πού να το περάσει, δηλαδή. Όσο χάλια να νοιάσαι, να έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας και καλή εκπομπή. Γεια σας, να είσαι καλά. Καλησπέρα, μπαίνουν σε εσάς. Το όνομά σου, αν θέλεις. Να ρωτήσω κάτι, αλτί είναι το δικό μου, δεν πάω ξύσιμη. Ναι, αλλά σε ακούμε. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Εχθές ούτε μια κάμερα δεν μπορούσε να δώσει μια εικόνα από τη γωνία και από αυτό το κόμμα. Αυτό λέω, ρε φίλε. Το ίδιο λέμε. Λογική απορία. Και αυτό το ΠΑΟΚ TV έχει κάτι σχέδια ιδέα. 1,5 λεπτό πίσω. Βλέπαμε το Μάστι τηλεόραση και ήξερα. Γινόταν το φάλ και ήξερα δεν θα μπει γκολ. Θα πάει μπάλα γιατί φωνάζανε οι άλλοι 2 λεπτά πιο μπροστά. Είσαι κοντά στο γήπεδο γι' αυτό? Είσαι κοντά στο γήπεδο? Όχι. Ακούγαμε τα ραδιόφωνα. Α, ναι, καλά, εντάξει. Πάντως είσαι από τους πολύ λίγους φίλε που κάνουν παράπονα. Μιλάνε για εξαιρετική μετάδοση και να σου πω κάτι και πήγαν και άλλες ξένες πλατφόρμες και ρώσικη πλατφόρμα το πήρε το μάτς. Όχι, άλλο, 1,5 λεπτό πίσω. Ναι, 1,5 λεπτό πίσω ρε φίλε, άμα είσαι σε κανένα μαγαζί ξέρω εγώ που τσιγκουνεύτηκε να δώσει και το ξέρει με ποιο τρόπο το κάνει. Όχι, καφετέρια κανονική και μια ούτε εικόνα ούτε διακοπή εικόνας τίποτα. Ναι. Απλά εκεί στο ΠΑΟΚ TV μια κάμερα δεν έκανε εκεί στο κόρε να φαίνεται η μπάλα βγήκε ή όχι. Ναι, πάμε παρακάτω φίλε, στο επόμενο φίλε πες κάτι άλλο. Το είπαμε αυτό. Αυτός ο Βενάς σχημάτωρδης μέσα στον πάγκο εκεί σαν πεθαμένος. Ναι. Και όλοι ρε φίλε, εντάξει, τι παίκτες είναι αυτοί ρε, με τον Ολυμπιακό βρήκαν. Μήπως μας εκβιάζουν πουθενά αλλού και δεν παίζουν μπάλα. Μήπως παίζει τίποτα άλλο, γιατί δεν το ξέρουμε. Τίποτα δεν παίζει φίλε. Δεν τίποτα μπορεί, ούτε μια κίτρινη κάρτα ρε φίλε, ντέρμι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ούτε μια κίτρινη κάρτα. Και τι, υπάρχει κανένα συμβόλαιο ρε φίλε στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που να φας κίτρινη κάρτα? Υπάρχει κανένα συμβόλαιο ρε φίλε που λέει ότι πρέπει στον ΠΑΟΚ Ολυμπιακός να φας κίτρινη κάρτα? Πες τα φίλε, καλά τα λες. Ο Μέση έγινε ο Τσιμίχας και 10 φορές πέρασε από εκεί και ένας δεν μπορούσε να το κάνει ένα τάγμα. Τι να κάνουμε, φίλε, δεν μπόρεσε να το κάνει δηλαδή. Και εσύ πέρασε μέσα στο Καραϊσκάκι, πήρε κολόφαρο διπλό και πήρε το πρωτάθλημα εξάποντο. Τι να κάνουμε. Αλλά ο Ολυμπιακός έκανε 500 φάσεις στον Ολυμπιακό. Και τι θες να κάνουμε, ρε φίλε τώρα. Εμείς δεν κάνουμε ούτε μια φάση, ρε φίλε. Κάτους μήνες, ρε φίλε, δεν σου πω. Πώς εξηγείται αυτό το πράγμα, δεν μπορεί, πριν μια εβδομάδα παίξαμε τον Παναθηναϊκό και τον έκανε σιωγιό μέσα έξω και τώρα μπορεί να κάνει φάση με τον Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε, φίλε. Δεν ήταν καλό σου. Πάω και έχασε. Έχασε δίκαια. Έχασε δίκαια, δηλαδή, επειδή ήταν κακό. Ευχαριστώ για τον χρόνο, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι να είναι καλά. Αυτό το πράγμα. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Καλό σου βράδυ. Τι να καταλάβει. Δεν καταλαβαίνει ότι ο Πάοκ ουσιαστικά μετά τη φυγή Λουτσέσκου δεν πάει καλά. Δεν το καταλαβαίνει.
Ας προσέχουν κάποιοι που διαχειρίζονται αυτές τις καταστάσεις και διώχνουν προπονητές και φέρουν παίχτες από μόνοι τους. Καλό θα είναι να ασχολούνται με τη δουλειά τους και να μην ασχολούνται με το αγωνιστικό. Εντάξει, όμορφα και ωραία. Γιατί όλα αυτά στοιχίζουν. Η ξεροκεφαλιά στοιχίζει. Να το ξέρετε. Γιατί εγώ το ξαναλέω. Με τον κλεφτοκοτάτο Ρουμάνο, όπως το λέτε, τον Λουτσέσκου, το μίνιμουμ 6 βαθμούς πάνω από το Γαύρο θα ήμασταν τώρα. Το μίνιμουμ. Να μην σου πω ότι θα έχει τελειώσει και το φετινό πρωτάθλημα. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Ναι, να πω και εγώ την άποψή μου, παιδιά. Φυσικά. Να την πείτε και στην άποψή σας. Ναι, ναι, πάω και είμαι, εντάξει. Εγώ δεν ξέρω αν θα ήμασταν με τον Λουτσέσκου πιο ψηλά, μπορεί να ήμασταν και πιο χαμηλά. Δεν νομίζω. Εντάξει τώρα. Η ομάδα αυτή παίζει, παιδιά, όσοι ξέρουν από ποδόσφαιρο, 2-3 χρόνια συνεχόμενα τους ξέρουν τους παίκτες, τους έχουν αποκωδικοποιήσει και είναι απλά τα πράγματα. Πάρα πολύ απλά. Ποιος τους ξέρει μόνο τους παίκτες? Ο Ραντζέλοβιτς ξέρει τους παίκτες. Εντάξει, δεν είναι μόνο. Τώρα, παιδιά, δεν είναι εντάξει, να μιλήσουμε έτσι για το ποδόσφαιρο μαζί, κατανοώ. Ναι, με συγχωρείς, γιατί λες ξέρουν τους παίκτες. Ποιος τους ξέρει τον Ολυμπιακό τους παίκτες? Οι ομάδες. Έχουν δοκιμάσει όλα τα συστήματα. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν ξέρει, δηλαδή, τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, να πω κάτι μισό λεπτό. Ρίχνουμε ευθύνες τώρα στον προπονητή. Και ωραίο το άλοθη για τους παίκτες. Εγώ ξέρω τι. Η Λίβερπουλ όταν έχασε το κύπελο, του έφυγε η μπάλα από τα χέρια του τερματοφύλακα, ο τερματοφύλακας έφυγε. Δεν έφυγε ο Κλοπ. Να σε κάνω μια ερώτηση. Μεγάλο άλοθη. Παίρνει 2 εκατομμύρια ή ένα από τα 5 ο Φερέρα. Μισό λεπτό να τελειώσω τη σκέψη μου. Οι άλλοι πόσα παίρνουνε? Δεν παίρνουν ένα-ενάμιση. Τι να δούμε, να δούμε πάσεις τώρα απελπισίας και κέντρες απελπισίας? Δηλαδή χρειαζόταν τι? Ποια ψυχολογία και ποια τώρα? Δεν ξέρουμε από το ποδόσφαιρο, δεν ήμασταν σε ομάδες. Το Λουτσέσκο ξέρω τον πατέρα του από τότε που ήμουν στη Σπορτούν. Ολοκληρώσατε. Όταν ήταν παίκτης. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ολοκληρώσατε. Τη μικρότερη ευθύνη για τέτοιου είδους. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Θα μάθετε να ακούτε και να κάνετε διάλογο σε αυτή την εκπομπή. Όποιος δεν μαθαίνει να ακούει και να απαντάει σε ερωτήσεις που κάνει ο παραγωγός ή η παραγωγή εδώ. Καλύτερα να μην παίρνετε. Καλησπέρα, φίλε. Έλα, καλησπέρα, παιδιά. Γεια χαρά. Φοδόρος. Ναι. Άμα ήταν ο φίλος ευχαριστημένος από αυτό που έβλεπε χθες με το Φερέρα, κάνω πάσο. Ναι, σκοπάς να γίνεται και κουβέντα, έτσι. Μα το ρωτάω κάτι και μου λέει δεν με απαντάει. Έλα, φίλε. Okay. Ο Θοδωρός είναι. Την επόμενη φορά που θα πάρεις, αδερφέ. Την επόμενη φορά που θα πάρεις, αδερφέ, γιατί σε έκλεισα τώρα επειδή έκανες ότι δεν άκουγες, να είσαι πιο ομιλητικός, πιο συγκαταβατικός στο διάλογο. Έλα, Χριστάρα, πάμε. Ο Χρήστος από Σέρες, έλα, πάμε. Λοιπόν, καταρχήν παίζει ωραία μουσική στην αναμονή, παιδιά. Έχει Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Να σε κλείσω να ξαναπάρεις. Όχι, όχι, μπορώ να μαθαίνω να το ακούσω. Εντάξει, Χριστάρα, έγινε αγόρι μου. Ζάχο, ο Ένινγκ μετά το match το Σάββατο είπε για rotation. Είπε rotation. Οπότε θα κάνει λογικά. Συγγνώμη, θέλω, φίλε, να κάνει όμως καλό. Ναι, άκουσα τώρα για να μην λέμε τώρα. Δεν είναι κάτι συζητήσιμο, δεν είναι κάτι. Κοινή λογική λέγεται. Εντάξει, είναι αδιάφορο το μάτι. Μετά από τρεις μέρες παίζεις τα τρία τέταρτα της χρονιάς. Μην πω ολόκληρη, έτσι. Τι θα πει, αυτό έλειπε να μην κάνει, ρε φίλε. Ολικό rotation πρέπει να κάνει. Εντάξει. Και στη Λαμία να κάνει. Έπρεπε λίγο να ξεκουράσει το δαχτυλίδι. Για μένα. Θα δούμε, δεν ξέρω, Γερμανός είναι αυτός. Δεν ξέρω, αυτοί σκέφτονται για διαφορετικά. Και επαναλαμβάνω για μερικούς που ακούν με τις μασχάλες, έτσι. Εγώ να πω ότι δεν υπάρχει θέμα κούραση. Κανένα. Μπορούν να βγάλουν 15 παιχνίδια σε 5 μέρες. Υπάρχει η κόκκινη κάρτα και ο τραυματισμός, έτσι. Κόκκινη κάρτα στο επόμενο μάτ σημαίνει ότι δεν παίζει με την ΑΕΚ, έτσι. Δεν ξεχνιόμαστε. Γίνεται μια μανούρα. Κάποιο παίκτη τι πάει, τον δίνει μία, τελείωσε. Και δεν έχουμε εναλλακτικές λύσεις. Έλα, πάμε. Ας κάνει όλη την ομάδα. Ας κάνει αλλαγή όλη την ομάδα. Λογικά. Δεν πειράζει. Λογικά. Και ας δοκιμάσει, ρε παιδί μου, τέτοιο συστήματα. Ας ναι, ρε φίλε, και στο κάτω-κάτω. Κάποιοι από αυτούς, να σου πω κάτι, τελειώνει χρονιά. Κάποιοι από αυτούς παίζεται και αν θα συνεχίσουν τον χρόνο στην ομάδα ή όχι. Να πάρουν μια τελευταία ευκαιρία στο κάτω-κάτω. Ναι. Και. Καλά, του Σάββατο τι να σχολιάσουμε τώρα, δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε. Εντάξει, φίλε. Εντάξει. Νομίζω ότι σχολιά, τα πάντα σχολιάζουμε. Εντάξει, ο στόχο του Άρη είναι ο ημιτελικό και το τι θα γίνει στα πλέον. Πρώτα ο ημιτελικό. Αυτό. Το ζόρι μας είναι τώρα το πρώτο μάτς μες στην Τετάρτη. Με στην ΑΕΚ παίζεται. Πρώτα. 6.30 ώρα και 9.30 ώρα. Με στην ΑΕΚ παίζεται. Την ίδια μέρα παίζουν. 6.30 παίζει ο Άρης και 9.30 ο ΠΑΟΚ. Εσύ θα σε. Απλά ο Άρης παίζει στην ΑΕΚ. ΑΕΚ Άρης. ΑΕΚ Άρης παίζει. ΑΕΚ Άρης πρώτο. Είναι τυχεροί μας. Μάλιστα. Καλό αυτό. Βέβαια καλό είναι αυτό. Μόνο μην φάει κανένα τρίμπαλο. Άμα φάει τρίμπαλο, α βάλει 4 εδώ. Ναι. Απλό. Ναι, σωστό.
Yeah. Έγινε, Χρήστο, να είσαι καλά. Έλα. Και κάτι τελευταίο. Κλείσε με αυτό. Κλείσε με αυτό. Ζάχο, παίζαμε το προχθές με τη Βουλγαρία Εθνική Ελλάδας. Ναι. Και τώρα παίζει μέσα στη Βοσνία. Μέσα στη Βοσνία, βλέπω. Ήταν ο καλύτερος παίκτης. Τι να κάνουμε τώρα. Ήταν από τους καλύτερους παίκτες. Να δούμε τώρα το Σάββατο. Εντάξει. Κάτι να κάνουμε. Γεια σου, Κωστάρα. Έγινε, καλά, παιδιά, καλή συνέχεια. Γεια σου, Χρήστο. Καλό βράδυ, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Στον επόμενο. Καλησπέρα. Εφόσον γίνεται πανικός, δεν κάνει. Μην κάνει παρά πέντε θα κλείσουμε. Μάλλον. Θα και να κάνει διπλό το. Καλησπέρα. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Για χαρά. Καλησπέρα, το όνομά σου. Γεια σα, ρε παιδιά, τι κάνετε, ο Μάικ. Ποιο είναι, μιλάω εγώ. Ναι, εσύ μιλάω, εσύ. Είσαι. Έλα, ρε Παλικαριαγιώδου, ακούω και αυτά, συγγνώμη. Όχι. Περιμένω πολλή ώρα στην αναμονή για αυτό το λόγο. Μάκη, είπε. Ο Μάκη. Ναι, ο Μάκη, τον έχω πάρει πολλέ φορέ. Ναι, 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 έλα, φίλε. Έχω πάρει πολλέ για τον Τρέγκα, έχουμε κάνει καλέ συζητήσει. Γεια σου, Μάκη. Φυσικά. Ξέρω ότι Μαριανό, έχουμε κάνει ωραίε συζητήσει. Τι σχέση γι' αυτό. Θέλω να δώσω καταρχά, θα πω το εξή και γρήγορα θα μιλήσω. Πολύ ωραία μίλησε ο Τρέγκα και εσύ για τον κορονοϊό. Δώσατε πέντε πράγματα σωστά. Και να το κάνετε συνέχεια αυτό, αν μπορείτε. Ένα δεύ, κάθε πέντε λεπτά αφιερώνετε σε αυτό το κομμάτι να ακούει όσους ακούνε, είναι καλό να το τυπώνουν στο μυαλό τους. Από εκεί και γιατί δουλεύω σε νοσοκομείο, γι' αυτό το λέω. Ναι. Λοιπόν, ένα άλλο κομμάτι, και θέλω να μιλήσω για τον Άρη, γιατί ξέρεις ότι είμαι Αριανός. Ναι, φίλε. Τρούλη, συμφωνώ απόλυτα μαζί. Όσοι ήμασταν αόρατοι στη Λαμία, δεν υπήρχαμε. Το χειρότερο παίξαμε μόνο 5 λεπτά μπάλα. Παίξαμε μόνο 5 λεπτά μπάλα. 5-10 λεπτά και. Δεν ξέρω γιατί ειλικρινά στο λέω. Με τον Ένικ έχω ένα θέμα. Δηλαδή όταν μου κάνει 91 αλλαγή, τρελαίνομαι. Ναι, οι δύο αλλαγές από τις τρεις ήταν. Αδερφέ, τρελαίνομαι. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή βλέπει. Δεν μπορώ να το καταλάβω κι εγώ αυτό πραγματικά. Δηλαδή Τρέγκα, σε παρακαλώ, ξέρεις μπάλα. Ναι. Δεν μπορείς, ρε φίλε, σε όλα τα παιχνίδια του ναι. Άρη να κάνεις αλλαγή στο 75, στο 90 και στο 91. Λίγο, λίγο. Αυτό το κανάλι θυμάμαι καλά. Ο Μπάγεβης το κάνει, νομίζω. Ειδικά οι δύο από τις τρεις αλλαγές. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό πράγμα. Τώρα περιμένω. Και ιδίως όταν εγώ προσωπικά. Σαν φίλαθλος. Ναι. Βλέπω ρε Δρούλη ότι μερικοί παίκτες δεν μπορούν να πάνε τα πόδια, είναι κουρασμένοι. Δεν θέλω δεν θέλω μπάλα. Να πιστεύω. Όχι κοίτα, κουρασμένοι. Λένε επειδή. Άκουσε με για να το κλείσουμε και έτσι. Επειδή άκουσα τον Χρήσανδο και τον Νίκο Παπαδόπουλο από το άλλο Μπαουτάρι που λένε. Δεν συμφωνώ μαζί να, τους. Όχι, 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 όχι. Λένε άλλο. Λένε ότι τα εργομετρικά. Γιατί κάνουν οι παίκτες, κάνουν εργοματικά. Ότι είναι, νομίζω, ότι είναι πολύ καλά. Εγώ το δέχομαι αυτό το πράγμα. Εντάξει, εγώ το δέχομαι. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η κακή εικόνα του Άρη στο μάτς με την Αμία, θέλω να πιστεύω, δεν σημαίνει ότι ισχύει, ότι είναι το μυαλό τους περισσότερο στο μάτς με την ΑΕΚ, φίλε. Έτσι θέλω να πιστεύω. Εσύ λέει, κάνεις δύναμη ισχύω, άμα θες, τώρα σε παρακαλώ. Εντάξει. Okay. Η ΑΕΚ έκανε δύναμη ισχύω 25 λεπτά. Εντάξει, η ΑΕΚ με νεκρούς έπαιζε, άστο. Εντάξει, με νεκρούς έπαιζε. Ξέρω. Λοιπόν, Τρέγκα μου. Έλα, φίλε μου. Ένα, δεν θέλω να ασχοληθώ με τον Ολυμπιακό και με τον Μπάγκ, γιατί ξέρω ότι είσαι χωλωμένος. Δεν πειράζει, φίλε. Εγώ νομίζω ότι. Τι θα είπα την άποψή μου, γιατί τι έφτιαξε για τον Μπάγκ. Ναι. Αν μου επιτρέπεις, κάποια άλλη στιγμή θα περάσει αυτό το σκηνικό. Θέλω να κάνουμε μια συζήτηση για τα παιχνίδια του. Τα παιχνίδια του Άρη Ολυμπιακού ή Ολυμπιακού Πάγκ. Έτσι. Ωραία, να είσαι καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Έτσι, έτσι, σύντομη και περιεκτική να είμαστε. Τι είναι αυτό, το Σάββατο μέχρι. Σας είπα, εγώ σκόραρε ο άνθρωπος, έκανε και ο Πάκο χορεύει με στο στούντιο, ελάτε να το δείτε. Τσιφτετέλη χορεύει ο Ντρούλεκ, παιδιά, δεν γίνεται αυτά. Δεν γίνονται αυτά. Να χάνουμε ρε, να χορεύεις, δε. Πού να δεις και στο κύπελο ότι θα γίνει στο τελικό. Ωραία, φίλε. Πρώτο τραπέζι πίστα που δεν πάω μπουζού και εγώ, θα... ξέρεις, εκτός το Σάββατο που πήγα. Θα κάνεις καμιά ψυχιά. Πάμε, πάμε. Έλα, καλησπέρα. Πάμε να μιλήσω κόσμο. Ναι. Χαίρετε. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Χαίρετε, καλή εβδομάδα. Στο τελικό, λέω. Στο τελικό. Γιατί να μην πάω. Αν τολμούσε να το έλεγε ο Τρέγκας, θα ξέρεις τι θα ακούγαν πάλι. Είναι όπλου, τι αλαζόνες, αυτά, ξέρω. Όχι, όχι. Δεν είναι αλαζονία να πει ο Πάος. Γιώργη, τι κάνεις, ρε Γιώργη. Τώρα για τελικό. Καλά, μια χαρά είμαι εγώ. Εγώ απλώς βγάζω συμπεράσματα και απολαμβάνω ξεβρακώματα. Διαφώνησε σε κάτι στα όσα είπα. Όχι. Σε καμία περίπτωση. Γιατί άμα το κλείσουμε, βάλουμε μια κλειδαριά στο πρώτο λεπτό και μια κλειδαριά στο 95 και κοιτάξουμε καθαρά το αγωνιστικό, πολύ εύκολα είναι να πούμε ότι ο Ολυμπιακός μας έπιασε κορόιδα, έπαιξε πιο έξυπνα, πιο δυνατά, το ήθελε περισσότερο, όλα τα κλισέ, τα οποία βέβαια είναι και πραγματικότητα, και μας πήρε το παιχνίδι με τη μαγιά του. Γίνεται, Γιώργος, θα μπορούσε να είναι χι, θα μπορούσε να είναι δύο, αλλά δεν μπορούσε, δεν ήταν σε καμία περίπτωση νίκη. Δεν γίνεται να παρουσιάσεις τέτοιο χάλι ρε Φερέιρα μέσα στο γήπεδο.
Τέλος πάντων, άστο τώρα αυτά. Αυτά είναι για να κερδίσω και τον χρόνο που θέλω. Άστο, άστο, τα πάμε. Μετά από 30 χρόνια. Τα πάμε, εντάξει, δύο λεπτά έχω. Άσε να πω αυτό που θέλω. Τα ξέρουμε, αυτά είναι τα κλισέ και είναι και η πραγματικότητα. Τελείωσε. Δεν είναι κλισέ, φίλε. Αλλά, αυτό, αλλά βγαίνοντας από αυτό το 90 λεπτό, μιλάμε για το απόλυτο ξεβράκωμα των κυρίων που μέχρι και χθες μιλούσαν για το στημένο πρωτάθλημα. Για το σκυλολόι της ΕΠΟ, για τον Περέιρα, για το δικό μας το γραμμένο, για το ΠΑΟΚ TV, για το ένα, για το άλλο. Και αυτοί οι κύριοι τώρα βγαίνουν και μας κάνουν εκ διαμαγείας ποδοσφαιρικές υποδείξεις. Πώς θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε τον Ολυμπιακό. Ποδοσφαιρικές υποδείξεις μας κάνουν τώρα. Κλείσανε το σιρτάρι με το λεύκομα εξυγίανση και βγάλαν από κάτω από το σιρτάρι το λεύκομα που λέγεται κράτος είναι Ολυμπιακός. Και αυτό το λεύκομα λέει μέσα ποδοσφαιρικές υποδείξεις προς τρίτους, πώς μπορούμε να φτάσουμε στο βασιλιά. Γιατί το θέμα τους δεν είναι η αναγνώριση. Αφοδεύσανε για αυτήν, αν θα σου το πω και, και έτσι. Ραδιοφωνικά το είπες, ναι. Λοιπόν, ναι, ναι, δεν είναι αναγνώριση, αλλά η επιβολή και οι ατάκες τους, οι προσφυλής στο φίλημα στο δαχτυλίδι, στο προσκύνημα στο βασιλιά και όλα αυτά τα γνωστά. Μάλιστα. Που λένε κατά καιρούς. Ωραία. Λοιπόν, γι' αυτό μιλάω για ξεγύμνομα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί μέχρι χθες προσπαθούσαν να μας επιβάλλουν στο ότι εμείς είμαστε οι χαλίφιδες του Τι έγινε? Ακούγεται στο βάθος τώρα, δεν ξέρω. Γιώργο, δεν σ' ακούμε. Γιώργο, δεν σ' ακούμε. Ακουγόταν το 1% ως καθόλου. Πάμε. Εντάξει. Έτσι, τετέλια βάζεις, δούλη. Εγώ. Σε τετέλια, γουστάρες. Γουστάρες, χορεύεις κιόλα, έτσι. Σηκώθηκε, παιδιά, χορεύεις με στο στούντιο. Να τους. Σα στο μυαλό μου εσύ. Έλα, να χαρείτε και εσύ μια Δευτέρα. Εγώ κοίτα, επειδή χόρευα λίγο και το Σάββατο ήμουν. Άμα είναι να χαίρεστε με τις δίκες του Ολυμπιακού. Ήμουνα με καλή παρέα. Χόρευα, δεν με του χορού, το ξέρεις. Ναι, το ξέρω, εγώ έχω μείνει έκπληκτος τώρα. Και εγώ έμεινα έκπληκτος, να σου πω την αλήθεια. Και επειδή πάει λίγο προσωλικά, εντάξει. Εγώ σου είπα, φέτος στην κατάκτηση ενός τίτλου, δεν ξέρω αν θα είναι το πρωτάθλημα. Θα σε πάρω μαζί μου στα μπουζούκια. Ή το κύπελο, δεν θα κατέβω στο Λευκό. Βαρέθηκα. Και να σου πω για κάτι, ρε Σιντρούλη. Μισό δίκιο το έχεις, μισό. Το χορτάτο. Το χορτάτο. Ο χορτάτος. Το χορτάτο τον άνθρωπο δεν το φοβάμαι, ρε φίλε. Ούτε. Τον πινάλα. Τον πινάλα, να. Τον πεινασμένο. Να. Τον στερημένο να φοβάσαι. Πάμε τρελιά, πάμε. Σε φετέλε τρελιά. Βάλτο, έλα. Πού είναι, η Λουλουδού, πού είναι. Καλησπέρα, στον επόμενο. Γεια σας. Και... τι έγινε, Μάκη? Γεια σου, Γιώργη. Τσιφτετέλια βάζει, δεν χάσαμε και βάζει τσιφτετέλια. Ένα σου λέω. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ο χορός της κοιλιάς. Κοιλιά δεν έχω, να σου πω την αλήθεια, εντάξει. Είμαι λίγο ψιλοφίτ. Δεν έχω κοιλιά. Εσύ ζάχω να σου πω κάτι. Ο χορός του κόκαλου. Πάμε. Φίτι, σούπα κάνεις. Εντάξει, εμείς προσπαθούμε τώρα να μαζευτούμε λίγο, γιατί αυτό που είδα χθες, εγώ δεν συμφωνήσω με τον Αναστάσιο. Πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξε η τοπάθεια που εμπνέει για μένα αυτός ο προπονητής, γιατί η ομάδα είχε κόπη και στα δύο, φαινόταν αυτό. Εδώ με τρία χαφ κλείδωσε στο κέντρο, έδειξε την ίδια εικόνα όπως ήταν το 20 λεπτό με το Παναθηναϊκό μες στη Τούμπα. Ο απολογισμός, δεν το λέω εγώ, το λέει στατιστική, έχει παίξει 8 τέρμπι, έχει κερδίσει ένα. Δεν έχει πάρει από κανέναν παίχτη αυτό που ζητάει από τον Ιούνιο και μετά, εκτός από κάποιες εμφανίσεις που έχει κάνει ο Λιμνιός. Θέλοντας και μη, έπαιξε ο Μίσιτς που είναι όλα τα λεφτά, για μένα είναι ο καλύτερος παίχτης αυτή τη στιγμή στο ελληνικό του πρωτάθλημα, με την τεχνική που έχει και την ηρεμία που έχει, και η ομάδα πρέπει να χτιστεί πραγματικά, να πάρουμε κάποια παραδείγματα. Η ομάδα έδωσε 8-9 εκατομμύρια νομίζω το καλοκαίρι και πήρε SD Μιχάη τον Αουγκούστο και το Στοχ, έτσι, έδωσε 8-9 εκατομμύρια. Αυτοί εδώ οι παίκτες ήταν όλοι στο πάγκο, γιατί αναφέρθηκες ειρωνικά ότι που είναι οι δύο εντεκάδες που έχει ο ΠΑΟΚ. Και Ολυμπιακοί το λέγανε αυτό. Και αν ήταν η ίδια, γιατί έκανες και ένα συνειρμό ότι για μας
παίξατε εσείς μάλλον με τον Ολυμπιακό ήταν φιλικό. Στη... ενώ εμείς χθες θέλαμε να χάσουμε που πηγαίνουμε για πρωτάθλημα. Όχι, όχι, όχι. Είπα, είπα αν το. Στοιχεία είπα. Ρε φίλε, στοιχεία είπα. Συγγνώμη, δηλαδή ο Κρέσπο, ο Κρέσπο, ο Ζαμπά δεν είναι δεκαδάτη παίκτες. Όταν η ομάδα λείπουν αυτοί. Ο Κρέσπο είναι η απώλεια, ο άλλος όχι. Ότι πάμε εμείς για φιλικό. Όχι φίλε, λέω αν το ένα είναι φιλικό. Φιλικό, όχι φιλικό. Είπα ότι δεν προσπάθησαν. Δεν προσπάθησαν πολύ. Αν οι ένας δεν προσπάθησαν πολύ, χθες τι έγινε ας πούμε. Δεν προσπάθησαν. Δεν τους είδα να προσπαθούν πολύ. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Πάμε, ναι, ναι. Τούχελ για παράδειγμα. Έτσι που λέγαμε ήταν ο καινούριος ο Κλοπ τέλος πάντων. Ο Κλοπ, ναι. Τούχελ που είναι στην Παρί Σαν Στην Παρί, ναι, όντως. Είναι στην Παρί Σαν Ζερμέν που είναι στα μαχαίρια με τους παίχτες. Και βλέπεις ότι όλες οι βεντέτες δεν τραβάνε. Δηλαδή ποιος θες. Και ο Μουρίνιο ήταν, ναι, έτσι σωστά είναι αυτό. Ας τον διώξουν, ρε φίλε. Πάντα ξεκινάμε από τον πρόεδρο και μετά είναι. Μετά, πάντα φταίει η κεφαλή και μετά είναι ο προπονητής για μένα, έτσι. Πάντα. Λοιπόν, πάμε στο παράδειγμα του Αναστάσου του Τάσου για το Μάτος. Ρε φίλε, όταν βλέπεις ότι δεν μπορείς να προωθείς την μπάλα και το πας το παιχνίδι θέλοντας και μη στα στημένα, στις ψηλές μπαλιές και έχεις τον πιο επικίνδυνο σου παίχτη, τον έχεις στον πάγκο, που όλα τα γκόλωμά τους τα έχει βάλει με το κεφάλι. Κάτσε και δες τα μάτς. Δηλαδή τι σκάουτινγκ έκανες, τι πρόσεξες. Το μάτς δεν το είδες την Πέμπτη πως έπαιξε ο Ολυμπιακός που γέμισε τα χαφ, παίζει ένα 4-5-1 και μου πας εσύ με δύο. Δηλαδή αυτό το Μαωρίσιο, γιατί μιλήσατε για όλους τους παίκτες. Εγώ πραγματικά συμφωνώ 100% ότι αυτός εδώ ο προπονητής όταν φάει ένα γκολ τελείωσε. Δεν μπορεί να γυρίσει το μάτς. Δεν με ενδιαφέρει, είναι δικιά του ευθύνη. Βέβαια ευθύνονται και όλοι οι παίκτες που δείχνουν αυτό το πρόσωπο. Εντάξει ρε Γιώργο, δηλαδή πριν 24 ώρα ο Ολυμπιακός έπαιξε με τις 12 η ώρα το βράδυ με την Άρσεναλ. Δηλαδή δεν ήταν η εικόνα που παρουσίασε η ομάδα σε αυτή ο Φερέιρα. Εσύ Τάσο, έχεις δει ποτέ σε ντέρπι να μην υπάρχει κίτρινη κάρτα? Τίποτα, δεν μπορεί αυτός. Δεν μπορεί. Φαίνεται ότι δεν μπορεί. 8 ντέρπι, μία νίκη. Αυτό τα λέει όλα, φτάνει. Εντάξει, δηλαδή, εντάξει. Τι να πούμε άλλο δηλαδή. Η ομάδα φαίνεται ότι νοσεί αγωνιστικά. Είναι άρρωστη αγωνιστικά. Και το χειρότερο είναι ότι δεν βελτιώνεται. Δεν βελτιώνεται. Αυτό σημαίνει ότι το ταβάνι το προπονητικό το είδαμε. Από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει πολλές παραστάσεις προπονητική. Κακά τα ψέματα. Από έναν άνθρωπο που εγώ δεν τον κράζω. Ούτε τον κατηγορώ γιατί ήρθε στον ΠΑΟΚ. Ήρθε και εξανάγκη να σου πω την αλήθεια. Γιατί έφυγε ο Λουτσέσκου 48 ώρες πριν ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας και πρέπει να βρει προπονητή. Μπήκε στα βαθιά με τη μία. Μπορεί ο άνθρωπος σε 2 χρόνια να είναι ο καλύτερος. Αλλά τη δεδομένη στιγμή δεν πείθει. Δεν δίνει λύσεις. Δεν δίνει ψυχολογία στον παίκτη. Να σου πω και κάτι. Πείτε μου ρε εσείς ένα παίκτη του ΠΑΟΚ που με άριστα το 10 ήταν στο 6 και τον έκανε του 7,5. Του 6,5. Ναι, αυτό. Εγώ βλέπω ότι πέσανε οι παίκτες και δεν ανέβηκαν. Αυτό λέμε. Και αν μπορεί να τη γυρίσει την κατάσταση, γυρίσει. Αν δεν μπορεί, ας βγει και ας το πει και να δουν τι θα κάνουν αυτοί που το φέραν. Και αυτοί που διώξαν τον Λουτσέσκου. Δεν τον έδιωξα εγώ ούτε εσύ. Ολοκλήρωσε Γιώργο. Μάγκες, ναι, να είστε καλά, μη μασάτε. Εντάξει, ήταν μια άσχημη βραδιά. Τι να μας έξω, μας χορεύει. Με το Ζάχο που είναι και αρέσει που έχει την αισιοδοξία, θα παίξετε πρώτα με τη Χάρτινη. Ναι. Και δείτε τι είναι και θα τα πούμε στο τελικό. Γιατί να είμαι απεσιόδοξο. Δεν νομίζω να είσαι στο τελικό, εντάξει. Την τηλεόραση θα το δεις. Μπορεί και εγώ. Νομίζω και εσύ. Τα τελευταία 3 εδώ τα έφερα στο Λευκοπύργο. Ναι, ρε φίλε, και εγώ νομίζω και εσύ. Σε ένα θεσμό που έχεις να πάρεις γκολ 50 χρόνια. Ακούσε και οι δύο. Και εγώ νομίζω και εσύ νομίζεις. Είσαι σίγουρος? Όχι, εμείς δεν νομίζουμε. Εσύ είσαι σίγουρος? Εμείς λέμε ότι τα τελευταία 3 ήταν στο Λευκοπύργο. Στο Λευκοπύργο που εσύ στήρασταν οι καντινιέριδες στον τελικό. Και τα λουκάνικα τα τρώγανε τα σκυλιά και γέμισαν χοληστερίνη. 50 χρόνια έχεις να πας σε τελικό. Φρέσκα κουλουράκια. Φρέσκα κουλουράκια λέει ότι ο Πάκρο ήταν μπλούχος. Έλα, κλείσε Γιώργο. Έχει γραμμές, πέντε φίλε. Πες μου λίγο μόνο ποιο θες στο τελικό. Τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό. Ποιον θέλω? Τον Ολυμπιακό, τον δυνάστη που λέτε, αυτό να θέλω να κερδίσω. Εσένα 4 σε έριξα. Τι θα σε κερδίσει πάλι? Πού με έριξε 4? Στο Χαριλά. Στο πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα. Γιατί στο κύπελο. Στο κύπελο έχει γκολ σε τελικό. Ποιο θέλει, μου λέει, τον Ολυμπιακό θέλω. Αυτό που έχει 44 και πώ δεν ξέρω και πέλα δεν ξέρω πώ έχει. 18. Λιγότερα. 18 έχει. Περισσότερα. 20, 21. Ναι. 18 έχει Παναθηναϊκός. 18 έχει Παναθηναϊκός. Ναι. Έλα, έλα φίλε. Τι ήταν αυτό, ρε φίλε? Αντίο. Τι ήταν αυτό? Από το Enterprise. Αντίο. Από το Enterprise. Σε όλους ο ξεκόλας. Λοιπόν. Καλησπέρα. Τι έγινε, ρε?
23-10. Καλησπέρα. Εντάξει. 23-10-287-38 για 10 λεπτάκια έχουμε ακόμη. Έλα, φίλε. Έλα, παιδιά, γεια σας. Καλησπέρα. Για καλησπέρα. Καταρχήν, συγχαρητήρια την εκπομπή σας. Είναι πρώτη με διαφορά από τις άλλες όλες. Πρώτη. Να σε καλά, φίλε. Το όνομά σου. Ξαδερφός μας είναι. Βασίλης Κέρκυρα. Γεια σου, έλα, Βασίλη. Έχεις ξαναπάρει, νομίζω, Βασίλη. Οι γραμμές πέσαν, παιδιά. Όσοι πέσατε, αν θέλετε, ξαναπάρτε. 23-10-287-38 οι γραμμές είναι ελεύθερες. Του έριξε όλου του ξεχωρίζει. Θύμησε μου λίγο την ομάδα, Βασίλη. Τι ομάδα είσαι, εγώ και παίζει ρόλο, εντάξει, έτσι. Πάω. Έλα, πάμε, ναι, πάμε. Κέρκυρα, πάω. Πάμε. Κοίταξα να δεις για την ομάδα χτες. Εγώ από το 40 και μετά δεν έβλεπα το δώσο, τον γύρισα. Δεν μπορούσα να δω. 40 και μετά σε έκανε κουδούνια 5 λεπτά ο Ολυμπιακός. Δεν το είδα σου, πίστεψε με, δεν γύρισα και βλέπα τη Σεβίλη με τη Χετάφη που παίρνει. Δεν μπορούσα να το δω γιατί ήθελα να κόψω και το τσιγάρο και είχα καμίσει 6 τσιγάρα. Άσχημη μέρα διάλεξες. Sorry που γελάω, ήταν έξυπνο. Κοίταξε να δεις τώρα τρέγια, κοίταξε να δεις ότι στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού ήταν το μόνο παιχνίδι που πρεσάραμε ψηλά. Και κάναμε 10 ευκαιρίες και ο καλύτερος πρέσβης γηπέδου ο Διούδης. Πρεσάραμε ψηλά στην περιοχή του. Εντάξει, και χθες πρεσάρα, αλλά μόνο ο Σβιντεύσκη πρεσάρε. Δεν έβλεπα άλλο. Δεν γίνεται πρεσί με έναν παίχτη μπροστά. Δεν γίνεται με έναν παίχτη. Εκεί ανεβαίνει τέσσερις παίχτες. Τέλος πάντων. Εχθές πέραν την μπάλα αυτή που είχαν τελειώσει την Παρασκευή, το βράδυ τελειώσανε. Από την Πέμπτη τελειώσανε Παρασκευή. Παρασκευή τελειώσανε. Ναι, 12 ώρα το βράδυ. Το είπαμε. Ναι. Και όταν βλέπω εγώ ότι κατεβάζαν την μπάλα από την άμυνά τους μέχρι την περιοχή. Μέχρι μετά από το κέντρο. Μεσά σταματημένους μας περνούσαν, σου λέω. Ο Τσιμίκας έγινε Ρομπέρτο Κάρλος τώρα. Δεν με τρελαθούμε. Κατεβάζαν την μπάλα τώρα μέχρι τη σέντρα χωρίς να είναι ένας παίκτης εκεί μπροστά να τους εμποδίσει λιγάκι. Βασίλη, έχει μια συγκεκριμένη φάση, με συγχωρείς πάρα πολύ που σε διακόπτω, αλλά θα το πω γιατί το ξέχασα. Ο Μαωρίσιο είναι μόνος του στην άμυνα, κάνει πως τον πρεσάρι, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, και χάνει την μπάλα, ρε φίλε, από τον πανικό του. Από την, την αρνητική ψυχολογία που έχει. Δεν κατάλαβες, σου λέω. Τι θυμάμαι, ναι, δεν θυμάμαι. Δηλαδή ήταν τελείως απαράδεκτη. Μπορεί να φταίει και ο προπονητής, αλλά και οι παίκτες δεν γυάλιζε το μάτι τους. Δηλαδή πέρσι με το Ρουμάνο πήγα στο Χαριλάου μέσα, είχα ένα 0 και έλεγα θα το πάρω. Ναι, ρε φίλε, αλλά ο Ρουμάνος είχε την ιδιότητα και τους έδινε ψυχολογία. Δεν ξέρω τι έκανε. Σε καμιά μάγισσα στη Βραζιλία πήγαινε. Αλλά τους έβλεπες ότι έμπαιναν στο γήπεδο και ήξερε ότι θα κερδίσει η ομάδα. Και στον Πανετολικό θυμάσαι που χάναμε ένα 0 με την Οβίδα του Βιερίνια. Πίστεψε ότι θα χάσουμε ένα 0 πέρσι στον Πανετολικό, εσύ. Εγώ ήξερα ότι θα κερδίσουμε. Αλλά εχθές φαινόταν ότι δεν θα το πάρουμε το μάτι. Γιατί με τον Άρη δεν φαινότανε ότι δεν το πάρεις το μάτι στο Χαριλάου. Φαινόταν. Εγώ σου λέω για το χθεσινό. Μιλάμε με ένα κάκιστο Ολυμπιακό, ε. Δεν μιλάμε με μέσα στο Ολυμπιακό. Δηλαδή δεν ήταν για διπλό το μάτι εχθές. Το μάτι ήταν για σταυρό εχθές. Και το έκανε δώρο πάω. Γιατί ο Ολυμπιακός ήρθε για να χάσει, αδερφέ. Οι γάβροι με το που μπήκανε μέσα και ήταν την τούμπα κόλαση, τους έβλεπα δίπλα ήμουνα. Τρέμα τα χείλη τους, ειλικρινά σου μιλά. Ο Ολυμπιακός όταν είδε τον ΠΑΟΚ μέχρι το 30 που δεν φαινόταν μέσα στο γήπεδο, σου λέει τι κάνουμε εδώ πέρα τώρα. Πάμε, ανεβαίνουμε. Ναι, αλλά, ναι, αλλά στο 40 και μετά σου έκανε τρεις φάσεις και εκεί το πίστεψε. Μπήκαν στα αποδυτήρια με άλλη ψυχολογία και μπήκαν και σου κάνανε και τον κόλ και τέλειωσε το μάτς. Έχει 45 λεπτά και δεν έκανες φάση. Μισή φάση ψεύτηκε με τον Ελκατουρί. Και να σου πω κάτι. Χτυπάει πρώτο κόρνε ο Βιρίνια, η μπάλα αντεγιά. Χτυπάει δεύτερο, η μπάλα αντεγιά. Χτυπάει τρίτο αντεγιά. Άσε και το μίσε, χτυπήσε ένα κόρνε. Εντάξει, και ο Βιρίνια. Και ο Βιερίνια και τα σκυλιά είναι, άιντε. Πολύ το χαϊδέψαμε και το Βιερίνια. Άιντε λίγο να συνέρθει ο αρχηγός και η σημαία. Ναι, αρχηγός, σημαία, σ' αγαπάμε, αλλά παίξε και μπάλα Βιερίνια. Άμα δεν παίξεις, άσε να παίξεις κάτι πιτσιρικάς. Και το τρελό τώρα είναι στο 94. Άιντε, φτάνει τα χαϊδέματα. Στο 94 κόρνε έχουν μπει όλοι μέσα και εσύ μου βγάζεις την μπάλα έξω. Τίποτα, ρε, ποιο τους έμαθε αυτά τα κόρνε. Τα κόρνε τα χτυπάνε και τα στημένα κατευθείαν με στην περιοχή. Πάσα, έξω ξανά, πάσα και μετά σέντρα. Είστε καλά, ρε. Δεν ξέρω. Ήτανε εκεί στην πράγκα έτσι τα κάνανε. Όχι, όχι. Σε έλεγα παραμένω. Θυμάμαι τώρα. Δεν θυμάμαι. Κάποιος φίλος το είπε. Όχι, ο Τάσος δεν το είπε. Κάποιος φίλος το είπε. Όταν είχε έρθει ο Φερέιρα. Εντάξει, η μοίρα είναι έτσι λίγο των προπονητών. Που μου έλεγε ότι αυτόν τον ήθελε η Μπαρσελόνα. Ήταν η Μπαρσελόνα ήθελε τον Άμπελφε. Η Σπόρτη Λισαβόνα. Ήταν. Τον είχε διαφερθεί η Μπαρσελόνα. Αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει. Έγινε να σε καλά. Συγχαρητήρια την εκπομπή σας, είστε φανταστικοί και δύο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Προσπαθούμε. Φανταστικοί και δύο, δεν ταιριάζετε πάρα πολύ. Η εκπομπή σας ακούγεται, δηλαδή λέω πότε θα πάει 9 ώρα να ακούσω, ρε παιδάκι μου. Να είστε καλά, φίλε. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
φυσικά. Δεν ούτε το πρωτάθλημα τέλειωσε. Το κύπελο θα ρίξουμε πολύ γέλιο, να ξέρεις. Στο κύπελο. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Πάλι βλέπω πανό να κατεβάζεται στο ΟΑΚΑ. Εγώ βλέπω πάλι καντινιέδες να πετά τα κρέατα. Έλα, καλησπέρα. Καλή εκδρομή βλέπω. Ναι. Καλησπέρα. Yeah. Καλησπέρα, φίλε, το όνομά σου. Παντελής. Γεια σου, Παντελή. Τι γελάς, βρε, καρτούν. Τι γελάς, βρε. Τι λες, βρε. Βρε χαρά του παθολόγου, τι γελάς. Τι λες, βρε, τσιρότο με πιτηρίδα, τι λες, άντε. Λοιπόν, να πω κι εγώ την άποψή μου. Πέστε. Σαν οπαδός, σαν φύλαθλος. Να την πεις, να την πεις. Κοτσάνα θα είναι, αλλά πες. Κοτσάνα, σαν οπαδός. Κάθισα να πούμε κι εγώ σαν φύλαθλος να δω τους δύο πρωτοπόρους. Είναι οι δύο πρωτοπόροι. Και μόλις τελείωσε το παιχνίδι. Πήγες για λέιζερ. Έψαχνα φαρμακείο για ένα πακέτο κολύριο να ρίξω τα μάτια. Άσυχαμα! Άσυχαμα! Τώρα με το φιλαράκι που μαζί ήμασταν. Λοιπόν, και πήγα σε ένα φαρμακείο εφημερεύων, έψαχνα να μην βρήκα ένα κουτί κολύρια και τα ρίξα στα μάτια. Ναι. Όλο το βράδυ λήξη είχα κάνει 5 ηλεκτροκολλήσεις, είχαν πριστεί τα μάτια μου. Και τώρα βλέπεις και τον εαυτό σου όμορφο, έτσι. Μπιμπί. Πάτη, είμαι παιδαράς, το ξέρω. Μπιμπί. Έλα. Βάλε εσύ για να σέρω τα μάτια σου το Λαμία Άρης να δεις. Καλά σου. Το Λαμία Άρης έκανα fair play, αδελφέ μου. Τρέγια. Ωραία απάντηση. Όσο χρειάζεται, έπαιξε ένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο. Εντάξει. Και πήρα αυτό που ήθελα, φιλαράκι. Πρώτη φορά συμφωνώ με το καρτούν. Ως γνωστόν, η ομάδα δεν έχει την πολυτέλεια. Γιατί μας απαγορεύσανε να κάνουμε μεταγραφές. Ναι. Για εντελώς άδικα, και έτσι πρέπει να κάνω και εγώ να κρατήσω δυνάμεις. Σωστό. Και μετά από αυτό το αποτέλεσμα, αυτό που είδα δηλαδή. Ναι. Είσαι πιο αισιόδοξος. Προτιμώ. Τι προτιμώ. Στον ημιτελικό θα προτιμούσα τον συμπολίτη. Γιατί έχει τα κακά του χάλια παρά την βελτιωμένη άδεια. Ναι, αλλά ξεχνάς ότι το ένα μάτσα από το άλλο έχει 40 μέρες διαφορά, έτσι. Δεν έχει καμιά σημασία. Η μητελική. Κάναμε μεγάλο κακό στον συμπολίτη. Μετά την ήττα του στο Χαριλάου, τον πήρε ο κατήφορος. Ναι, έτσι λες. Έτσι είχε συμβεί. Εμείς τα φερέφωνα τα είχαμε του Ολυμπιακού. Το 10 με Κούπερα, μα θυμάσαι. Χάσανε μέσα στο Χαριλάου. Αλλά εσύ κατά του Κούπερ είσαι, τι. Πάντως με πισίδι να σε υπενθυμίσω. Να σε υπενθυμίσω λίγο ότι και πέρσι πήρε και στην Τούμπα και στο κύπελο και στο. Συγγνώμη, και στο πρωτάθλημα και πήρα τον double. Ναι. Ναι. Γιατί εγώ σαν πάω. Εγώ θέλω να σε κάνω μια άλλη. Να σου πω κάτι και κάνε μου ό,τι θες. Ναι. Ο Πάοκ είναι ακόμα μέσα στους στόχους του. Και για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δύσκολα. Και για την δύσκολα, εντάξει, ναι, αλλά είναι. Θεωρώ ότι τα φτερά του δικεφάλου έχουν κοπεί, αδελφέ. Δύσκολα, αλλά είναι. Λέω εγώ ότι είναι. Πολύ δύσκολο. Πες την ερώτηση και κλείσε. Πες την ερώτηση. Και συγχαρητήρια στην ομάδα σου, στον Άρη. Που κατάφερε μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια να μειώσει την απόσταση των 25 βαθμών στους 24 από τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, εμείς δεν έχουμε φιλικά. Αυτό είναι το κακό. Ναι, δεν το έχουμε είδα. Φιλικά. Κάνε την ερώτηση. Ναι, καλά τον είπε. Καλά το είπε. Μπράβο, Μπι. Μπράβο, Μπι. Γι' αυτό και στα ντέρμπι σε χώρα. Είμαστε δεύτεροι. Πες. Στην ειδική βαθμολογία είμαστε δεύτεροι. Πες τα Μπι. Γιατί, αδελφέ Τρέγια, δεν είστε συνηθισμένο στην κόντρα. Είσαι συνηθισμένο στα φιλικά, αγόρι μου, γι' αυτό. Κακό σε κάνουν τα φιλικά, αυτό να το πει στον εαυτό σου στα κατσικοχώρια τη Β και τη Γ εθνική που ήσουν και σε ανέβασε. Όχι σε μένα. Να κάνω μια άλλη ερώτηση. Κάνε μια ερώτηση και τελείωνε, ρε. Αυτό και κλείσε για δύο γραμμέ. Ναι, ναι. Εγώ θέλω να κάνω μια άλλη ερώτηση. Εγώ πιστεύω και θεωρώ ότι ο Άρης είχε καλύτερη απόδοση με τον Ολυμπιακό από ότι εσύ. Έτσι. Τι ακούγεται. Τι έπαθε. Τίποτα δεν ακούει. Λοιπόν, άρα εσύ είσαι φερέφωνο του Ολυμπιακού, δεν είμαι εγώ. Ωραία, έγινε. Κλείσω το καρτουνάκι. Έγινε, για χαρά. Παραπέντε είναι και είναι άλλοι δύο. Έχουμε... Ακούστηκες. Άντε. Αυτά τα ξέρουμε, τα αποδείξαμε αυτά. Αυτά τα αποδείξαμε, Μπίμπι. Δεν ξέρω να σημαίνει τροφή. Παιδιά, μην τηλεφωνείτε. Έλα, δύο τελευταία. Μεγάλη μάτσερ 3-0 του Γουότφορντ. Ναι, πάω για βγαίνω για Champions League. Πώς θα βγεις Champions League? Έλα ρε Ζάχο, ο συνοπαδός σου δεν μας είπε πόσα χρόνια έπαιζε φιλικά ο Ολυμπιακός. 40-50. Και ο Ολυμπιακός είχε, στο ίδιο μουντί ήταν πιο παλιά, βέβαια. Τι γινόταν, ναι, τώρα είναι στην κόντρα, έχει κόντρες τώρα. Όχι, και τώρα έχει, αλλά λιγότερα. Δεν έχει τόσο πολλούς φίλους σαν και σένα. Έχει λιγότερους φίλους. Δεν έχει, εδώ όμως με έχει. Αυτός, ναι, αλλά ξέρεις τι με έχει πει Αριανός σήμερα. Έχει πολλούς εχθρούς ο ΠΑΟΚ. Έχει πολλούς. Αριανός με λέει. Έχει πολλούς εχθρούς έχει ο ΠΑΟΚ πολλούς. Ωραία. Άρα πού είναι τα φιλικά.
Δεν ξέρω τώρα τι πώς εννοούσε ο φίλος του, δεν το ξέρω, να το καταλάβω έτσι σίγουρα. Έχει κάποιες φύλλα προσκύμενες. Γιατί μιλάω Μαριανού στον δρόμο φύλλα, και με λέω πάω και έχει πολλούς εχθρούς. Φύλλα προσκύμενες έχει κάποιες ομάδες που εντάξει δεν τα δίνουν και όλα. Επειδή δεν παίζουν 100%, παίζουν 99% με τον ΠΑΟΚ. Κατάλαβε. Δεν μου λες, κοίταξε να δεις τώρα σενάριο. Θα γίνει κλήρωση στο playoff. Τελευταία αγωνιστική του playoff θα είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Θα έρθει ο Ολυμπιακός με C2, θα τον κερδίσει 1-0 και θα πέσουν νεκροί στο γήπεδο. Λες, ε. Είναι ένα σενάριο γι' αυτό, ναι. Γιατί φίλε μου, παίζουν βέβαια, όλα. Βέβαια, το καλό είναι, βέβαια, δεν ξέρω τι θα είναι το πρώτο ημιτελικό του Άρη. Το καλό τώρα πέρα τη πλάκα που κάνουμε, ότι και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, ας πούμε, γιατί ο δεύτερος ημιτελικός, είπαμε, είναι σχεδόν στο τέλος του πρωταθλήματος, έτσι. Θα έχουν μια καταπώνηση, δηλαδή θα τα δώσουν όλα στα play-off, ούτως ώστε όποιον και να βρούμε, αν περάσει ο Άρης, όποιον από τον δύο βρούμε στο τελικό, θα έχει μια μεγαλύτερη καταπώνηση από ότι ο Άρης, έτσι. Λογικό. Πού είναι ο Τάσο, μ' ακούει? Σε ακούω, δεν ακούω, εδώ είναι. Δεν μου λες, Τάσο, ο φίλος σου τι είπε, ο Δίκαιος δίπλα σου είπε για το πέναλτι του Λιμνιού, τι ήτανε, θα το είπε, ε? Ποιος, εγώ? Δεν ήτανε. Ένα λεπτό, ένα λεπτό, δεν πρόλαβα να πω, δεν ήταν πέναλτι και το λέει και ο Τάσο ότι δεν ήτανε. Δεν ήτανε. Εγώ δεν είπα ότι δεν ήταν. Εγώ είπα δεν ασχολούμαι με τη διαιτησία σε αυτό το μάτς, γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν κάκης. Είπε στην αρχή, είπε. Ναι, άλλο αυτό, πέρα από αυτό, ρε παιδί μου. Κάκης είμαστε, θα το ξέρουμε. Εντάξει. Δεν είπα. Είπα δεν θα ασχοληθώ ούτε με το αυγή και η μπάλα. Ή ούτε άμα το αν ήταν πέναλτι του Λίμνιου. Έτσι ακριβώς είπε. Όχι, δεν ήταν πέναλτι για μένα. Αν θεωρήσει ότι ήταν αυτό πέναλτι. Γιατί Ζάχο δεν ήτανε. Γιατί δεν ήταν πέναλτι. Δεν βλέπω καμιά ανατροπή εγώ. Αν δεν βλέπει, δηλαδή την μπάλα την παίρνει ο Λιμνιός και ο άλλος που τον σπρώχνει, δεν υπάρχει τίποτα. Εντάξει, τώρα αν θεωρήσει αυτό πέναλτι. Εμείς όμως, εμείς σου είπαμε για του Φετβατζίδη ότι έπρεπε να συλληφθεί αυτό. Ρε φίλε, τώρα δεν είναι ίδιες φάσεις, να μην τρελαθούμε. Δεν είναι ρε φίλε. Ρε φίλε, αυτή η φάση όμως δίνεται και του Λιμνιού. Δεν μπορεί να το δώσει ότι κάνει για λάθο. Αν θέλει το δίνει, δεν θα πει κανεί τίποτα. Απλά του Φετβατζίδη είναι πιο κραυγαλέο. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Ναι, αλλά έχουν δοθεί και αστεία πέναλτι τώρα. Έγινε, Χριστάρα. Χριστάρα, να σε καλά. Άντε τα λέμε, γεια σας. Δικό μας, μη συγκρίνουμε τις δύο φάσεις τώρα, εντάξει. Δεν βλέπω και δίσκο, δίσκο. Θα πάμε κάθε Σάββατο καμιά δίσκο, τίποτα. Πάμε, ρε. Μόλις πάρω το κύπελο και το παιδινό το τέταρτο συνεχόμενο. Πάω κάκι είναι ο τελικός, να ξέρεις. Ποιος είναι? Πάω κάκ. Λίγο χαλή χαμήλος. Πιθανός είναι ένας από τα σενάρια. Πιθανός ή πιθανόν? Είναι ένας πιθανός τελικός, είπα. Πιθανός ή πιθανόν? Είναι το σωστό. Πιθανός τελικός. Πιθανόν τελικός, όχι. Καλησπέρα, ο πρώτο τελευταίος. Πιθανός τελικός. Καλησπέρα. Για χαρά. Πρώτο τελευταίος, είπες. Μπορείτε να μου πείτε πότε τελειώνουν τα play-off? Κοίτα, θα σου πω. 23 είναι ο τελικός, τελειώνουν 17 νομίζω. Ναι. 17 είναι Κυριακή Μαΐου, 23 είναι ο τελικός. Δηλαδή είναι Κυριακή τελευταία αγωνιστική. Λοιπόν, αν κατέβει ο Ολυμπιακός, φίλε, να παίξει δεν γιατί και δεν τιμωρηθεί για τα στημένα. Σωστά. Μπορεί να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός για τα στημένα, δεν ξέρω. Για τα στημένα. Και ο ΠΑΟΚ με αυτό με την πολύ. Ναι. Δεν έχει τελειώσει τίποτε. Ποιος είπε τελειώσει? Υπάρχουν τα play-off. Ναι. Και έχω έκτακτη είδηση, η οποία δεν έχει βγει ακόμη. Για πες την, φίλε. Θα βγει εντός του Μαρτίου. Ωραία. Τι λέει αυτή, αν λοιπόν, μας δώσει μια ιδέα, τι λέει? Να σας δώσω μια ιδέα, αν και δεν μπορώ να σας δώσω. Εντάξει, στο περίπου, ρε φίλε, μπορεί να την καμουφλάρεις. Θα σας δώσω κάτι λίγο. Για πες. Μέσα στο Μάρτιο, γίνεται ανασχηματισμό στην κυβέρνηση και μπαίνει ο Ζουράρης. Και τι θα κάνει ο Ζουράρης δηλαδή με αυτό, ας πούμε, τι μπορεί να κάνει, να αλλάξει, θα πάει να παίξει. Πώς τι μπορεί να κάνει τώρα, τι θα κάνει? Μη μου λες τι μπορεί τι να κάνει. Τι θα κάνει, να κατέβει να παίξει μπάλα ο Ζουράρης. Εντάξει φίλε, θα το πάρουμε εμείς το πρωτάθλημα να πει Ζουράρης. Τι και κάνει ο Ζουράρης ρε φίλε, εντάξει. Μπορεί να γίνει αυτό που λες, αλλά τι θα κάνει δηλαδή ο Ζουράρης? Τι να κάνει ο Ζουράρης, ρε φίλε. Εδώ πήγε ο άλλος και έκανε τα. Εδώ έκανε ο άλλος την τροπολογία, βρε, με μια εισήγηση, βρε. Εμείς το δώσαμε, δεν είπε. Βρε, με μια εισήγηση, βρε, σου λένε. Α, εκεί το πας. Α, μπορεί να το ξαναδώσει, λες, έτσι λες εσύ. Ναι. Για να δούμε. Έγινε, φίλε, έγινε, να είσαι καλά. Για να δούμε. Τελευταίο φίλο, ένα λεπτό και ο φίλο έχει, έτσι. Κρυώσαμε δηλαδή με το αστείο σου, παγώσαμε. Παοξίζω νομίζω. Δεν πανάταν και ό,τι ήθελε. Παοξίζω. Βάλε κανένα ψευδετέλη, βάλε κανένα ψευδετέλη. Ναι, έλα φίλε. Τελευταίος φίλος, τελευταίος. Έλα, γεια σου, γεια σου. Γεια σου και σένα. Έλα. Υπήρχε ηρεμία, η κυβέρνηση ζητούσε την ηρεμία και η ηρεμία υπήρχε. Όλα κυλούν στη μία κανονικότητα. Όμορφα, ωραία. Ο Άρης τερμάτισε η ομάδα μου, σύμφωνα με τον budget που είχε, το πέμπτο budget. Πέμπτο budget, πέμπτος, έτσι.
2-2 ήταν το παιχνίδι στη Λαμία. Η Λαμία έχει τα περισσότερα χι, την ακολουθεί ο Άρης. Έδωσε 11 η Λαμία. 12 η Λαμία, 10 ο Άρης. Μπράβο. Α, είναι και το δικό μας, είναι το μεταξύ μας. Ναι, ακούσα στο ράδιο ότι έληξε η Τρίπολη. Ας το λήξω να φύγουμε να πούμε. Να πάμε να κοιμηθούμε. Ο ΠΑΟΚ δεν πέρασε τη σέντρα. Ψάμε το Ολυμπιακό στην πέραση. Την πέρασε μια φορά, έβαλε τον γκολ. Αυτό που ήθελε η κυβέρνηση, όλο όμορφα, γλυκά και ωραία. Τώρα τι έμεινε, πια play-off, πάνε και τα play-off, δεν καλύψετε 5 βαθμοί, δεν μπορεί να τις καλύψετε. Γιατί ρε φίλε δεν καλύπτεται 5 βαθμοί. Δύσκολα τέλος. Να σου κάνω μια ερώτηση. Μια ερώτηση ρε φίλε, κάτσε ρε φίλε, να σου κάνω μια ερώτηση. Θα τον κερδίσεις εδώ. Βρεκαρτάσου μου καλό, να σου κάνω μια ερώτηση. Γίνεται η κλήρωση των play-off και βγαίνει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο πρώτο μάτς και τον κερδίζω. Πάει 2 βαθμούς η διαφορά, δεν καλύπτεται. Πάει, θα χάσεις εκεί βρε. Έτσι λες εσύ. Τι βρε, ηρεμία θέλει η κυβέρνηση. Βρε αγόρι μου καλό, τι με νοιάζει τι θέλει η κυβέρνηση. Τι πώς τι σε νοιάζει. Τι με νοιάζει θέλει η κυβέρνηση. Κάνεις κουμάντο. Γιατί εσύ η κυβέρνηση νομίζει κάνει κουμάντο στα αθλητικά. Μπορεί να επηρεάζει και να αβαντάρει, αλλά δεν είναι εξ ολοκλήρου. Μπερδεύεσαι. Εντάξει, όχι, όχι, ο ΠΑΟΚ φέτος δεν είναι αυτός. Δεν είναι γιατί είχε αλλαγή προπονητή, δεν έκανε μεταγραφές που έπρεπε, δεν βοήθησαν οι μεταγραφές που γίνανε κτλ. Δεν είναι, τα είπαμε όλη την εκπομπή, τα είπαμε αυτά. Όλο το ενδιαφέρον θα παιχτεί λίγο έτσι για μένα, τα play-off δεν θα είναι τίποτα αρισιά, τίποτα... Για το κύπελο λες το ενδιαφέρον θα παιχτεί. Κοίταξε λίγο φίλε, εσύ... Εντάξει, επειδή η ομάδα σου δεν έχει ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα, για σένα τα play-off μπορεί να μην είναι. Ασχολήσουμε το κύπελο. Εγώ λέω ότι δεν τελείωσε. Αυτό είναι λογικό. Εγώ λέω ότι έχει προβάδισμα Ολυμπιακός και μεγάλο μετά τη χθεσινή νίκη, αλλά δεν έχει λήξει το πρωτάθλημα, παιδιά. Να σου πω και κάτι, ναι. Είμαι και κατά τον play-off για αυτή την μπουρδα, φίλε. Ναι, είναι χαζομάρα και για μένα. Σωστό, όπως τελειώσει πρώτος το πάρει. Έτσι είναι, και εγώ συμφωνώ. Εντάξει, σε αυτό συμφωνούμε. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή, να παίζουν play-off τώρα και χαζομάρες. Όπου τερμάτισα το πάρει. Θα σε παρακαλέσω να ολοκληρώσεις, γιατί έχουμε τέλος εκπομπή, ξεφύγαμε κανένα 2-3 λεπτά. Και οι εκπομπές του κατελειώνουν στην ώρα. Δικός μας είναι. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους φίλους ακροατές και για την κατανόηση. Εντάξει, ναι. Γιατί ζητάμε λίγο να μιλάμε. Μέρες που έχει πάρα πολλές γραμμές. Ρεκόρ τηλεφωνημάτων πρέπει να κάναμε σήμερα, έτσι. Γιατί μίλησε και ο κόσμος λιγότερο. Να τους δείσουμε ένα συγγνώμη για το άκοψο λίγο κάποια στιγμή. Έτσι. Και θα ήθελα με κάποιους φίλους έτσι που ίσως διαφωνούμε στα λεγόμενά μας. Παιδιά, να κάνουμε ένα διάλογο. Δηλαδή, όταν σας ρωτάει κάτι ο ραδιοφωνικός παραγωγός, μην λέτε μόνο τα δικά σας. Λες και έχετε μία σελίδα μπροστά, την έχετε γράψει και λέτε παπαγάλια. Κάντε ένα διάλογο όμορφο, ωραία. Ανταλλάξτε απόψη με τον παραγωγό. Και θα κρίνει ο κόσμος ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Δηλαδή μην κολλάει το μυαλό σας. Ναι, να γίνεται διάλογος. Δηλαδή, ένα συγκεκριμένο φίλος, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, το ρωτούσα. Να σε ολοκλήρωσες. Μία. Τίποτα. Ολοκλήρωσες. Ολοκλήρωσε. Μπαμπάς του Λουτσέσκου, ολοκλήρωσε. Τρεις. Ολοκλήρωσε. Τέσσερις. Εντάξει, και εμείς θα κάνουμε λάθη. Ναι, κάτσε. Επαγγελματίες δεν είμαστε. Να κάτσουμε να μιλήσουμε. Ένα λεπτό. Και εμείς επαγγελματίες δεν είμαστε και εμείς θα κάνουμε λάθη. Σίγουρα. Και ο κόσμος θα κάνει λάθη. Εντάξει, έτσι. Πάμε. Χορεύεις παλιός και με μέσα τελικά ράες, έτσι. Έχασε ο ΠΑΟΚ, χορεύεις. Είσαι στον ημιτελικό, χαμογέλα στο κοιλάκι σου. Τι πάθαμε. Είχα να χορέψω καρέκλα πολύ πολλά χρόνια. Να σου πω, δεν κάθαμε και καρέκλα. Και κάθαμε και σε καρέκλα. Ξεκινάω με πορκίτο. Με την καρέκλα που έχει στο πορκίτο. Ψητοπολείο. Με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις στο πορκίτο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Όχι, στον τελικό Ακελάδο. Άμα πάμε. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, Χοιρινός Κοτόπουλο. Όπως και πολλές άλλες χειροποίητες εδώ στη σημεία σας περιμένουν. Στο ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λακταριστές προσφορές καθημερινά. Δύο μπέργκες με γύρο και μια κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Ένα special burger και μια κοκακόλα επίσης, όχι με 5 αλλά με 4 ευρώ. Και ένα κλαπαλατικό και μια κοκακόλα 330 ml μόνο με 5 ευρώ. Η διεύθυνση του πορκίτο Καραολί και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου και delivery 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας περιμένει εκτός 10%. Και η Mazda Manatidis με το εξειδικευμένο συνεργείο Mazda είναι κοντά μας. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρικό έλεγχο, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Manatidis. Ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το μαστορά του και είναι ο Ιωάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Διεύθυνση Παπάφη 205, τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2310-924-931. Να ευχαριστήσουμε και το στέκι του Κωστή. Ψητοπολείο σούβλες και σχάρες. Τα πάντα όλα στα κάρβουνα. Μοναδικές γευστικές απολαύσεις. Σπεσιαλέ τα πάντα. Με κοντοσούβλη Χοιρινό, κοντοσούβλη Κοτόπουλο, παρσέτα σούβλας, κότσι σούβλας, ολόκληρο κοτόπουλο σούβλας και ό,τι άλλο επιθυμεί
η ψυχούλα σας στο στέκι του Κωστή, στην Ανδρέα Παπαδρέου 113. Μπορείτε να πίνετε και τη ρετσινάρα την παγωμένη σας εκεί, στο φίλο μας τον Δημήτρη. Delivery 2310-6-27-27. Σημειώστε το και πάρτε από αύριο, γιατί σήμερα έχουν ρεπό τα παλικάρια, ξεκουράζονται. 2310-6-27-27. Τους υπόλοιπους φίλους υποστηρικτές τους διαβάσαμε τα προηγούμενα διαλύματα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλο το ακροατήριο του Λίμπερο 107 και 4 FM που ήταν συντονισμένο και σήμερα στην εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Μετά στο Τρέγια Ζάχο Ντρούλινγκ έγινε ένας μικρός χαμούλης άλλη μια βαδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη και τη συμμετοχή που μας δίνετε για την εκπομπή μας. Ανανέουμε το ραντεβού μας για αύριο εδώ στις 9 με νέες κόντρες, με νέες ατάκες, με νέες αντιπαραθέσεις και με νέους χορούς. Παλιός σκύλο, φύγε από εδώ. Με κολλήσει κανένα κορονοϊό. Πάρε. Λοιπόν, ακολουθεί ο Γιώργος Ζαγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα. Φαντάζομαι ότι έχει πάρα πολλά να σας πει αυτός και η παρέα που δημιουργεί κάθε βράδυ. Και είπαμε, κύριε Ζαγόρα, μία η ώρα να κλείνουν οι εκπομπές, να τελειώνουν στην ώρα τους. Από Ράδιο Μαρμίτα, Τάσο Τρέγκα, Ζάχο Ντρούλινγκ, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Auf Wiedersehen. Καλό βράδυ.